Λέγομαι Κωστής Προύσκας, είμαι ψυχολόγος. Και ο σκοπός αυτής της συζήτησης είναι να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τη διέγερση τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια ή γενικότερα στους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Η ομιλία που θα παρακολουθήσετε είναι μια ομιλία που την κάνουμε συχνά στην εταιρεία Alzheimer. Έχει να κάνει με μια εισαγωγή στο πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος με άνοια και στο πώς μπορούμε σε επιμέρους θέματα να παρεύουμε ή να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά μας. Και αυτό ακριβώς είναι και το θέμα με προβλημάτιση. Σήμερα το πρωί είχα φτιάξει την ομιλία, αλλά σήμερα το πρωί πρόσθεσα και κάποια κομματάκια ακόμα. Γιατί τελικά, για να αντιμετωπίσουμε τη διέγερση, πρέπει να ξέρουμε τι περνάει και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει. Γιατί τελικά εκεί είναι μια διάδα η οποία δημιουργεί τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο άνθρωπος που πάσχει από άνοια, αλλά είναι και αυτός ο οποίος φροντίζει τον άνθρωπο που πάσχει από άνοια. Ξέρουμε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για οικογενειακή φροντίδα, μιλάμε για ένα αριθμό περίπου 3 ανθρώπων μέσα στην οικογένεια, maximum, οι οποίοι συνήθως φροντίζουν έναν άνθρωπο. Από αυτούς όμως ο ένας ονομάζεται κύριος φροντιστής. Αυτός ο ένας συνήθως είναι ο άνθρωπος ο οποίος επηρεάζεται περισσότερο. Αλλά όλοι επηρεάζονται. Επηρεάζονται συναισθηματικά, επηρεάζονται σωματικά, κοινωνικά και οικονομικά. Και πολλές φορές, για να είναι αυτό λίγο πιο κατανοητό, λέμε ότι ο φροντιστής πεθαίνει πρώτος. Και αυτό είναι και πραγματικότητα, ειδικά σε ηλικιωμένα ζευγάρια που φροντίζει η σύζυγος, τότε είναι η σύζυγο. Αλλά κυρίως ακόμα και αν ο θάνατος δεν είναι βιολογικός θάνατος, είναι σαν κοινωνικός θάνατος, ένας συναισθηματικός θάνατος, πολλές φορές και ένας οικονομικός θάνατος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές που βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να φροντίσουν έναν άνθρωπο με άνοια. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε στοιχεία για την οικογενειακή φροντίδα που δυστυχώς δεν έχουμε. Πέραν δηλαδή μιας έρευνας που έχει γίνει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας πριν από κοντά 10 χρόνια τώρα, ολοκληρώθηκε το 2005, δεν έχουμε κάποια έρευνα άλλη. Κάποια πράγματα που ξέρουμε σχετικά με την οικογενειακή φροντίδα είναι τα ακόλουθα. Ξέρουμε για την αρχή της αμοιβαιότητας και για την ανταπόδοση. Ξέρουμε δηλαδή ότι στην δική μας την κουλτούρα, αλλά και γενικότερα στις μεσογειακές κουλτούρες, στις πιο παραδοσιακές κοινωνίες, η οικογένεια αναλαμβάνει να φροντίσει τα μέλη τα οποία δεν μπορούν να φροντιστούν. Και άρα, ξεκινώντας από τα μικρά παιδιά, η οικογένεια φροντίζει να μεγαλώσουν, να πάνε σχολείο, πολλές φορές να σπουδάσουν, αν είναι αγόρια να πάνε στρατό, εάν παντρευτούν να έχουν τη λεγόμενη πρίκα, δηλαδή ένα σπίτι, κάποια ενίσχυση στην καινούργια τους αρχή, και όταν αυτά τα παιδιά κάνουν παιδιά, τότε οι γονείς φροντίζουν και για τα εγγόνια. Και πλέον όταν οι γονείς ή οι παππούδες πλέον αρρωστήσουν, είναι λογικό ότι θα αντιστραφούν οι ρόλοι και ότι τα νεότερα μέλη θα αρχίσουν να φροντίζουν τους ηλικιωμένους ως ανταπόδοση. Αυτό το μοντέλο ισχύει πάρα πολλά χρόνια. Δεν ισχύει σε όλες τις κοινωνίες, δεν είναι για παράδειγμα χαρακτηριστικό της αγγλοσαξονικής κουλτούρας. Στην Αγγλία ξέρουμε από τον 16ο, 17ο αιώνα που έχουμε αρχεία, ότι τα παιδιά φεύγουν νωρίς από το σπίτι, πάνε να πολεμήσουν, πάνε στις αποικίες, ακολουθούν άλλες ζωές και μπορεί να μην έχουν ποτέ ξανά επαφή με τους γονείς. Δεν είναι δεδομένο λοιπόν σε όλες τις κουλτούρες, ούτε είναι αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές ότι θα γίνουμε Ευρώπη και φοβόμαστε ότι θα χαλαρώσουν οι δεσμοί της οικογένειας. Τελικά φαίνεται ότι όχι μόνο δεν χαλαρώνουν οι δεσμοί της οικογένειας, αλλά επειδή η οικογένεια συρρυκνώνεται, δηλαδή εκεί που παλιότερα είχαμε 3 ή 4 παιδιά, τώρα έχουμε 1 και στατιστικά έχουμε 1,3 ή 1,5. Αυτά τα παιδιά φαίνεται ότι έχουν όλο και περισσότερα βάρη πλέον. Γιατί ένα νέο ζευγάρι από 2 παιδιά
φροντίζει τέσσερις γονείς, ενώ παλιότερα θα ήταν έξι παιδιά που θα φροντίζαν αυτούς τους τέσσερις γονείς. Οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν μπαίνουν σε μια διαδικασία καθημερινότητας, καθημερινής φροντίδας ενός ανθρώπου. Δηλαδή χρειάζονται να κοιτάνε και τις παραμικρές λεπτομέρειες. Το πώς θα ντυθεί, το τι θα φάει, το πώς θα μαγειρέψει, το αν θα πάρει τα φαρμακά του, το πότε θα πάει στο γιατρό, ποιος θα κάνει τη δήλωσή του. Αυτά λοιπόν τα κατατάσσουμε σε μια κατηγορία ανθρωπικών παραγόντων, τους οποίους ονομάζουμε πρωτογενείς. Και παράλληλα υπάρχουν και οι δευτερογενείς αγχωτικοί παράγοντες. Και αυτοί τι είναι, είναι οι συνέπειες της φροντίδας στη ζωή του ίδιου του φροντιστή. Δηλαδή, το κατά πόσο ο φροντιστής αναγκάζεται να χάσει τη δουλειά του, να περιορίσει τον ελεύθερο χρόνο του, να διαθέσει κονδύλια για ένα άλλο πράγμα πέραν των παιδιών του, για παράδειγμα. Το κατά πόσο αλλάζουν οι προτεραιότητες. Και εδώ πέρα βλέπουμε και ένα χαρακτηριστικό βίωμα των φροντιστών, που είναι η απώλεια του εαυτού, όταν οι άνθρωποι ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν να αποφύγουν, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος διαθέσιμος και δυστυχώς δεν υπάρχουν και διαθέσιμες υπηρεσίες. Και όταν συνειδητοποιούν ότι από αυτή τη φροντίδα χάνουν σιγά σιγά διάφορους άλλους ρόλους που είχαν, όπως τους ρόλους της μητέρας, της εργαζόμενης, της φίλης, της κόρης. Γιατί? Γιατί οι προτεραιότητες μεταμορφώνονται, γιατί οι άνθρωποι χάνουν την ταυτότητα και τον προορισμό τους και περιορίζουν τις άλλες ασχολίες και δραστηριότητες, γιατί πρέπει να επικεντρωθούν στη φροντίδα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν μπορεί να μείνει μόνος του και πολλές φορές απαιτεί 24ωρη παρακολούθηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και για να μην μακρηγορώ σε αυτά, βλέπουμε και τριών ειδών συγκρούσεις στην οικογένεια, πώς μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις στο ποια είναι η ασθένεια, ποια θα είναι η εξέλιξή της, τι θα κάνουμε, ποιος θα την αναλάβει, θα πάει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή κτλ. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον τρόπο που προσεγγίζουν τα άλλα μέλη της οικογένειας τον άνθρωπο με άνοια. Και το τρίτο έχει να κάνει με τον τρόπο που προσεγγίζουν τα άλλα μέλη της οικογένειας τον κύριο φροντιστή. Το αν δηλαδή εκτιμούν, αξιολογούν την προσφορά του, τον συντρέχουν, τον ελαφρύνουν. Ξέρουμε γενικότερα ότι υπάρχουν διάφοροι παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν το άγχος και το βαθμό φροντίδας. Για παράδειγμα, ο βαθμός αναπηρίας θεωρείται ότι επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το άγχος. Όσο περισσότερο φροντίδα χρειάζεται, τόσο περισσότερο αγχώνεται κάποιος και τόσο περισσότερο χρόνο καταναλώνει. Σωστά. Προβλήματα μνήμης. Όσο περισσότερο χάνεται η μνήμη, τόσο περισσότερη έγνοια έχουμε για έναν άνθρωπο. Το ίδιο και με την ικανότητα, την απόλυτη ικανότητα της επικοινωνίας, το ίδιο και με τη σταδιακή έκθεση των λειτουργιών, μέχρι που φτάνουμε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι μένουν στο κρεβάτι και εκεί τουλάχιστον ο φροντιστής αισθάνεται ότι ο άνθρωπος του είναι ασφαλής, γιατί μέχρι τότε υπάρχει περιπλάνηση, υπάρχει κίνδυνος πτώσης, υπάρχει κίνδυνος φυγής. Και δυστυχώς βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους που μέσα στον πόνο τους λένε ότι μακάρι να έμενε στο κρεβάτι για να μην φοβάμαι ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι, ότι θα φύγει, ότι θα πέσει, ότι θα χτυπήσει, ότι θα τραυματιστεί. Και η διάγνωση. Η διάγνωση ξέρουμε πια ότι όσο κι αν είναι μια θλιβερή στιγμή στη ζωή της οικογένειας, είναι μία κατάσταση η οποία βοηθά να εξηγήσει όλη την παράλογη συμπεριφορά και τις αλλαγές στην προσωπικότητα του ανθρώπου με άλλα. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, όταν θέτουμε τη διάγνωση, εξηγούμε στην οικογένεια γιατί μέχρι τότε ο άνθρωπός τους δεν συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν. Και άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά βοηθάμε κατά κάποιο τρόπο, ξαναλέω, στην ελάφρυνση του άγχους. Δηλαδή, αν θέλετε, οριοθετούμε το πρόβλημα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι κάποιο μέλος της οικογένειας πάσχει από άνοια,
τότε συνήθως παίρνουν σε μια κατάσταση απόγνωσης. Είναι γεγονός ότι όλες οι ενημερωτικές καμπάνιες που γίνονται από τις εταιρείες Alzheimer και από αυτήν εδώ την εταιρεία, όταν δεν έχεις ένα πρόβλημα στην οικογένειά σου, όταν δεν έχεις κάποιον, δεν καταγράφονται, δηλαδή περνάνε και φεύγουν από την τηλεόραση, τα μηνύματα από το ραδιόφωνο βαίνουν από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με την διάγνωση ή με την πιθανότητα ο άνθρωπος να πάσει από άνοια, τότε τα χάνουν, τότε ξαναρχίζουν να ψάχνουν πολλές φορές από την αρχή. Εκεί συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν ενημέρωση για την άνοια και την εξέλιξή της και δυστυχώς δεν είναι και πολλή ενημέρωση που μπορεί κάποιος να πάρει. Πρέπει να είναι να καθοδηγηθεί σωστά στους σωστούς χώρους που επιμένουν να λάβει αυτή την ενημέρωση. Από την άλλη, δεν υπάρχουν κατάλληλες υπηρεσίες στην κοινότητα. Τα κέντρα ημέρας είναι ελάχιστα. Τα κέντρα ημέρας για τους ηλικιωμένους με άνοια είναι ελάχιστα. Δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των 200.000 οικογενειών, των 200.000 ατόμων που πάσχουν από άνοια. Από την άλλη, δεν έχουμε ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας. Δεν υπάρχει μάθημα γεροντολογίας ή γεριατρικής στις σχολές της νοσηλευτικής, της κοινωνικής εργασίας, της ψυχολογίας, παρά μόνο ένα. Δηλαδή σε όλα τα μαθήματα στα 4 χρόνια σπουδών κάνουν ένα μάθημα γεροντολογίας. Δεν υπάρχει ειδικότητα γεριατρική στην ιατρική στη χώρα μας. Και πόσο μάλλον όταν δεν υπάρχει εκπαίδευση για τους ηλικιωμένους, πόσο μάλλον θα υπάρχει εκπαίδευση για αυτούς που πάσουν από άνοια. Δηλαδή είναι ακόμα λιγότερες οι πιθανότητες. Από την άλλη, δεν υπάρχουν και εξειδικευμένα πλαίσια για τη φιλοξενία ανθρώπων με άνοια ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστα, είναι 2 ή 3 δομές κρατικές. Κρατικές εννοώ μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργός. Αλλά ουσιαστικά λειτουργούν από μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ελάχιστες ιδιωτικές μονάδες οι οποίες εξειδικεύονται στην άνοια. Και ακόμα και αν αποφάσισαν να πάνε σε μια ιδιωτική μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, η οικογένεια ταλαιπωρείται από το διπλό στίγμα που έχει να κάνει με την κλειστή φροντίδα. Το πρώτο έχει να κάνει με την κακή εικόνα που έχουν αυτές οι μονάδες στην κοινωνία μας, λόγω κακού παρελθόντος, αν θέλετε, λόγω του ότι κάποιες φορές φάνηκαν να κερδοσκοπούν, κάποιες από αυτές δεν τιμούν την άδεια λειτουργίες που έχουν ή δεν λειτουργούν με σύγχρονα δεδομένα, αλλά επίσης και το άλλο, ότι πού θα πας και θα πετάξεις τον άνθρωπό σου, πώς θα δώσεις τη φροντίδα του ανθρώπου σου σε ξένα χέρια. Ένα διπλό στίγμα που βασανίζει τις οικογένειες των ανθρώπων με άνοια. Για να δούμε λοιπόν και τι χαρακτηριστικά έχουν αυτοί οι άνθρωποι που πάσχουν από άνοια. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από άνοια αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μνήμη τους, κυρίως, και γνωστική έκθοση, δηλαδή πολλές φορές δεν είναι σε θέση να κρίνουν σωστά τι είναι ασφαλές ή μη ασφαλές, τι είναι υγιές ή μη υγιές, τι είναι επικίνδυνο, τι είναι προσβλητικό κοινωνικά, μη αποδεκτό. Πολλές φορές έχουν αδυναμία προσανατολισμού στον χώρο και στον χρόνο, ταλαιπωρούνται από ψευδεστήσεις και παραλυρήματα. Ψευδεστήσεις είναι πράγματα τα οποία κάποιος βλέπει, ακούει, μυρίζει και δεν είναι πραγματικά. Το παραλήρημα είναι πράγματα τα οποία νομίζει ότι έχουν γίνει ή ότι γίνονται. Και πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε κιόλας μετά από μια εισαγωγή στο νοσοκομείο. Εκεί βλέπουμε μια αποδιοργάνωση και πολλές φορές οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα παραλήρημα εκεί. Οι άνθρωποι με άνοια επίσης αλλάζουν τη συμπεριφορά τους. Βλέπουμε ότι κάποιοι οι οποίοι κοιμόντουσαν τη νύχτα και ήταν ξύπνοι την ημέρα, ξαφνικά δεν κοιμούνται τη νύχτα. Κάποιοι οποίοι ήταν ευγενείς, ξαφνικά γίνονται αγενείς. Κάποιοι οποίοι ήταν πράγοι και ήρεμοι, γίνονται επιθετικοί και χτυπάνε. Κάποιοι οποίοι ήταν πολύ σεμνοί, αρχίζουν και βρίζουν, προκαλούν σεξουαλικά. Οι άνθρωποι με άνοια
χαρακτηρίζονται από περιπλάνηση και από τάσεις φυγής. Πάρα πολλές φορές σηκώνονται να περπατήσουν, θέλουν να πάνε κάπου. Σε ένα συγκεκριμένο μέρος ζητούν να πάνε τις περισσότερες φορές. Ποιο είναι αυτό? Ζητούν να πάνε σπίτι τους. Θα δούμε πιο μετά ποιο είναι αυτό το σπίτι που ζητούν να πάνε. Γιατί φαντάζομαι έχετε καταλάβει ότι δεν είναι το σπίτι τους αυτό που θέλουν να πάνε. Έχουν τάσεις φυγής λοιπόν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο αντιμετωπίσιμο. Πάρα πολλές φορές βλέπετε στο Silver Alert ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαθεί και τις περισσότερες φορές γράφει από κάτω ότι πάσχει από άνοια. Οι άνθρωποι με άνοια πολλές φορές αντιμετωπίζουν θέματα στη σύντησή τους, τρώνε υπερβολικά ή δεν τρώνε γιατί νομίζουν ότι φάγανε ή νομίζουν ότι έχουν χορτάσει ή δεν θέλουν εκείνη τη στιγμή να φάνε ή σε αργότερο, σε τελευταίο στάδιο δεν μπορούν να καταπιούν, δεν μπορούν να φάνε. Κάποιοι από αυτούς αρνούνται να πάρουν τα φαρμακά τους. Όλοι, οι περισσότεροι μάλλον από αυτούς, ταλαιπωρούνται από άγχος. Γιατί έχουν άγχος άραγε? Μπράβο. Αισθάνονται μια απώλεια. Ποια απώλεια? Την απώλεια του ελέγχου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να ελέγχουμε τη ζωή μας. Και ελέγχουμε τη ζωή μας με πολλούς μικρούς τρόπους. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τη ζωή μας όταν ξέρουμε πώς ήρθαμε εδώ. Αν ήρθαμε με αυτοκίνητο και αν ήρθαμε με μετρό. Ελέγχουμε τη ζωή μας όταν ξέρουμε ότι ο σύζυγός μας είναι καλά και είναι στη δουλειά του. Όταν ξέρουμε ότι τα παιδιά μας έχουν φάει. Όταν ξέρουμε ότι σήμερα το βράδυ θα κανονίσουμε να βγούμε. Όταν ξέρουμε ότι την πρώτη του μήνα θα μπει μέσα στο λογαριασμό της τραπέζης ο μισθός μας. Τότε έχουμε έλεγχο της ζωής μας. Αυτοί οι άνθρωποι, λόγω του παραπάνω καταστάσεων, αισθάνονται ότι δεν έχουν κανένα έλεγχο. Δεν θυμούνται αν έχουν αυτοκίνητο, δεν θυμούνται να έχουν αγαπημένα πρόσωπα, αναζητούν πρόσωπα τα οποία δεν υπάρχουν όπως θα δούμε μετά. Δεν ξέρουν τι θα. Ναι, το αισθάνονται. Αισθάνονται. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το έντονο άγχος. Γιατί και αυτή η επιθυμία να πάμε σπίτι. Και τέλος, και αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της δικής μου προσέγγισης στην άνοια και αρκετών πλέον ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο, οι άνθρωποι με άνοια δεν ταλαιπωρούνται τόσο από την ίδια την άνοια. Περισσότερο ταλαιπωρούνται από την ανία. Δηλαδή από τη βαρεμάρα. Γιατί όταν έχουμε τη διάγνωση, τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία υπερπροστατευτική, τότε αρχίζουμε και μειώνουμε δραστηριότητες, περιορίζουμε τον κοινωνικό κύκλο, περιορίζουμε τα πράγματα που ένας άνθρωπος έκανε για να ευχαριστηθεί, έκανε για να αισθανθεί χρήσιμος και τον βάζουμε να κάτσει σε μια καρέκλα για να βλέπει τηλεόραση. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι τη σημερινή ομιλία θα αφιερωθεί στο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μην βαριούνται. Και ένα κομμάτι αυτών των συμπεριφορών που ονομάζουμε διέγερση θα εξηγηθεί με την ανία. Γιατί κάνουμε τώρα αυτή τη διαδικασία? Για ποιο λόγο έρχεστε εσείς εδώ? Για ποιο λόγο μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία να οργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια ή κατάρτιση φροντιστών? Η κατάρτιση φροντιστών, είτε αυτοί είναι επαγγελματίες, είτε είναι οικογενειακοί φροντιστές, είναι απαραίτητη. Γιατί ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία, αλλά και από την εμπειρία, ότι αυτοί που έχουν καταρτιστεί, που έχουν εκπαιδευτεί, που ξέρουν πώς συμπεριφέρομαι, τι πρόκειται να ακολουθήσει, ποια είναι η άνοια, τι θα συμβεί στο μέλλον, αυτοί αισθάνονται ότι έχουν καλύτερο έλεγχο της κατάστασης. Αυτοί χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τα προβλήματα με τα οποία συνδέεται η άνοια. Αυτοί προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα φροντίδας. Αυτοί μπορούν να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τη συναισθηματική καταπώνηση και τις ανάγκες τις δικές τους, όχι μόνο του ανθρώπου που φροντίζουν, αλλά και τις δικές τους. Και επίσης αυτοί βοηθούν το έργο του γιατρού. Πώς βοηθάμε το έργο του γιατρού? Για όσους έχετε έρθει στα σεμινάρια της Εκκλησίας Αυξάνων, ένα παράδειγμα το πω και τώρα. Δίνοντας τις σωστές πληροφορίες βοηθούν το έργο του γιατρού. Ένα παράδειγμα. Έχω μια κυρία η οποία βρίσκεται στο σπίτι της και η οποία θέλει να πάει ξαφνικά, βρίσκεται στο σπίτι της με την κόρη της και η οποία ξαφνικά γυρνάει στην κόρη της και της λέει: θέλω να φύγω, πρέπει να πάω στην κόρη μου. Της λέει η κόρη της: εγώ είμαι η κόρη σου. Όχι, εσύ δεν είσαι η κόρη μου. Η κόρη μου είναι μικρή και με περιμένει κάπου αλλού, στο σπίτι μου. Εδώ δεν είναι το σπίτι μου. Οπότε η κόρη τι κάνει? Η κόρη κλείνει την πόρτα για να μην φύγει η μαμά. Λογικό.
Η μαμά όμως πηγαίνει στην πόρτα και αρχίζει να τη χτυπάει. Αρχίζει λοιπόν να κάνει έτσι και να προσπαθεί να φύγει. Έτσι. Η κόρη την εμποδίζει, η μάνα αρχίζει να φωνάζει, γίνεται εκθετική, μπορεί να χτυπήσει, δεν θέλει να πάει το μαμακά της, σκίζει τα ρούχα της, βεβαίως δεν θέλει να φάει, δεν κοιμάται το βράδυ, θέλω να πάω στον κόρη μου, ουρλιάζει, χτυπάει. Και την άλλη μέρα, σας είναι, το έχετε ζήσει αυτό, υπάρχει, έτσι όλοι περίπτωση. Την άλλη μέρα, η κόρη παίρνει τηλέφωνο τον γιατρό και του λέει, γιατρέ, έχω πρόβλημα με τη μάνα μου. Η μάνα μου, τι λέει στο γιατρό, λοιπόν αυτή η κόρη, τι λέει. Συνήθως λέει, η μάνα μου ουρλιάζει, φωνάζει, με χτυπάει, με βρίζει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα όμως που έχει η μητέρα της. Το πρόβλημα που έχει η μητέρα της είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν την αναγνωρίζει και δεν πάει στην κόρη της. Πόσες από εσάς έχετε κόρες? Πόσες? Ωραία. Αν εγώ σας πάρω, θα μου πείτε θέλω να πάω στην κόρη μου και εγώ σας κλείσω σε ένα δωμάτιο και εκδώσω την πόρτα. Θα κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε στη γυναίκα? Δεν θα φωνάζετε? Δεν θα χτυπάτε? Θα φάτε? Άμα σας θα δώσω φαγητό, θα πάρετε φάρμακα άμα σας θα δώσω? Λοιπόν, αυτή η γυναίκα λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά της είναι απόλυτα φυσιολογική. Αυτό που είναι παράλογο, αυτό που είναι άρρωστο, είναι η ιδέα ότι η κόρη της είναι μικρή, είναι το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει την κόρη της. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι φυσιολογικά. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση μιας μάνας που θέλει να πάει στο παιδί της. Άρα λοιπόν, λέγοντας στον γιατρό τη σωστή πληροφορία, τον βοηθάμε να μην καταστήλει ένα περιστατικό, γιατί διαφορετικά λειτουργεί ο γιατρός όταν έχουμε έναν άνθρωπο που όντως χτυπάει, ουρλιάζει, φωνάζει χωρίς λόγο. Και διαφορετικά λειτουργεί ο γιατρός όταν ξέρει ότι το πρόβλημα είναι μία παρέστηση. Ναι. Λέμε τα σωστά πράγματα στο γιατρό. Τι κάνουμε με την μάνα, θα δείτε. Υπομονή τώρα, στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τώρα. Πρώτα, όταν κάνουμε αυτή την εκπαίδευση, πρώτα απ' όλα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο καταρτιζόμενος έχει επίγνωση πραγματικότητας, έχει επίγνωση της κατάστασης. Ξέρετε κάτι, το πρόβλημά μας όλων όσων δουλεύουμε στον χώρο της υγείας και της φροντίδας είναι ότι η ίδια η οικογένεια, οι ίδιοι οι φροντιστές, ακόμα πολλές φορές και οι ίδιοι οι επαγγελματίες φροντιστές, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο επίπεδο κατάρτισης, δεν αναγνωρίζουν ότι αυτό που έχουν μπροστά τους είναι το αποτέλεσμα μιας αρρώστιας. Γιατί η άνοια έχει ένα μειονέκτημα. Πολλά. Αλλά είναι ένα μειονέκτημα σημαντικό. Δεν φαίνεται με τον τρόπο που φαίνεται ένα κάταγμα. Δεν φαίνεται με τον τρόπο που φαίνεται ένας τραυματισμός. Δεν πρίζεται η άνοια. Δεν ματώνει. Και δεν είναι εμφανής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές χρησιμοποιούμε στοιχεία από τις ίδιες εξετάσεις για να δείξουμε στην οικογένεια πώς ένας εγκέφαλος δεν είναι πλέον φυσιολογικός, πόσο συρρυκνωμένος είναι, πόσο νεκρωμένος είναι, σε μια προσπάθεια να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτό που έχετε μπροστά σας μπορεί να φαίνεται ένας φυσιολογικός άνθρωπος, αλλά δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα οργανικό πρόβλημα, είναι κάτι αντικειμενικό. Δεν έχει να κάνει το γεγονός ότι έχει, για παράδειγμα, διαλύματα διάβγειας, δεν σημαίνει ότι σας κοροϊδεύει τις υπόλοιπες ώρες. Δεν σημαίνει ότι σας λέει ψέματα. Δεν σημαίνει ότι θέλει να σας πεθάνει. Είναι άρρωστος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βοηθήσουμε την οικογένεια να καταλάβει, να κατανοεί, να πιστέψει, αν θέλετε, ότι ο άνθρωπος που έχει μπροστά της είναι άρρωστος. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές φορές δίνουμε και την πρόβλεψη, την πρόγνωση της ασθένειας. Μιλάμε για το πρώτο στάδιο, όπου υπάρχει μια σταδιακή επίδραση στη μνήμη, στη σκέψη και στο σχεδιασμό. Και όταν λέω σχεδιασμό, τι εννοώ? Ναι, σωστά. Σχεδιασμός όμως είναι και το να κατέβω, να έχω θυμηθεί να έχω ντυθεί, να έχω θυμηθεί να έχω πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, να βρω το αυτοκίνητο, να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω στο παιδί μου, να παρκάρω, να ανέβω στο παιδί μου, να ξανακατέβω, να ξαναπάρω το αυτοκίνητο, να το βρω και να γυρίσω στο σπίτι μου. Ακόμα και αυτό είναι σχεδιασμός. Σχεδιασμός είναι το να φτιάξω παστίτσιο. Να σηκωθώ να φύγω από το σπίτι, να πάω στο σούπερ μάρκετ, να αγοράσω σωστά υλικά, να φτιάξω, να εκτελέσω τη συνταγή. Ακόμα και αυτό είναι σχεδιασμός. Εκεί βλέπουμε τα πρώτα προβλήματα. Εκεί βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να πάσχει από άλλα. Στο δεύτερο στάδιο έχουμε
μεγαλύτερη επίδραση μάθησης στην ύλη, στη σκέψη και στο σχεδιασμό. Εκεί είναι πολλές φορές που αρχίζει και επηρεάζεται η ομιλία, επηρεάζεται και η κατανόηση του λόγου. Το δεύτερο στάδιο είναι ένα μεγάλο στάδιο, έτσι, έχει καταλαβαίνει διάφορες καταστάσεις. Εκεί επηρεάζεται η στάση και η θέση του σώματος. Και όταν λέω στάση και θέση του σώματος, έτσι εξηγούνται ακόμα και οι πτώσεις. Κάποιος άνθρωπος μένει στο σπίτι του, υπάρχει ένα τραπεζάκι δίπλα στην καρέκλα που πάντα κάθεται, στην πολυθρόνα που πάντα κάθεται, και ξαφνικά σηκώνεται κοντά σε αυτό το τραπεζάκι και πέφτει. Και λέει, μα καλά, 30 χρόνια το τραπεζάκι εκεί. 30 χρόνια το τραπεζάκι εκεί, αλλά 30 χρόνια ο άνθρωπος ήξερε που είναι τα πόδια του. Όταν σηκώθηκε αυτή τη φορά, δεν μπορούσε να υπολογίσει που είναι το τραπεζάκι και που είναι τα πόδια του. Δεν μπορούσε να υπολογίσει την αντίδραση του σώματός του. Και γι' αυτό πολλές φορές σε αυτό το στάδιο έχουμε πτώσεις, όπου οι άνθρωποι πέφτουν χωρίς να προλάβουν να βάλουν χέρια, χωρίς να προλάβουν, και πέφτουν με τα πλάγια και σπάνε ισχύα, πέφτουν με το πρόσωπο και πολλές φορές μελανιάζουν. Δεν προλαβαίνουν καν να βάλουν τα χέρια τους. Γιατί? Διότι αλλάζει η αντίληψη που έχουν για τη στάση και τη θέση του σώματος. Επίσης, σε αυτό το στάδιο έχουμε πολύ έντονα τα συμπτώματα από προσανατολισμού χρονικού και κορικού. Ακόμα και προσωπικού, λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή λένε στο πρόσωπο, από προσανατολισμό στο πρόσωπο. Δηλαδή πολλές φορές και ο ίδιος ο άνθρωπος χάνει τις βασικές του, τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις βασικές του ιδιότητες. Δηλαδή, ενώ είναι γονιός, δεν θυμάται ότι είναι γονιός. Ενώ είναι παππούς, δεν θυμάται ότι είναι παππούς. Σε αυτό το σημείο πλέον, όταν δεν έχουμε επαφή με τον χώρο και τον χρόνο, εκεί ζητάμε πάρα πολύ τον να πάμε στο σπίτι, εκεί ζητάμε γονείς, εκεί ζητάμε ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη ζωή. Και γενικότερα, είπαμε και πριν, αλλαγές στην προσωπικότητα και συμπεριφορά. Επιθετικότητα, παθητικότητα από την άλλη, μπορεί να είναι υπερβολική γνηλία, υπερφαγία, άριστο φαγητό, κδίσιμο, περπατάνε γυμνοί, άρση αναστολών, άρση κοινωνικών αναστολών, να βρίζουν, να μιλάνε προσβλητικά, να μην νοιάζονται, και μείωση τη λειτουργικότητα. Και σιγά σιγά να μην μπορούν να φέρουν εις πέρας συγκεκριμένες δραστηριότητες. Όπως για παράδειγμα το να μαγειρέψουν. Όπως το να σηκώσουν το τηλέφωνο για να πάρουν ένα νούμερο. Όπως το να φάνε μόνοι τους. Και τέλος το τρίτο στάδιο, σε ένα τέτοιο δηλαδή στάδιο, μιλάμε για απώλεια της ομιλίας, μιλάμε για απώλεια της κατανόησης του λόγου, απώλεια δεξιοτήτων, κίνησης αυτονομίας και έκθεση των βασικών βιολογικών λειτουργιών. Και εδώ πέρα πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι μιλάμε για τους φυκτήρες, ότι εδώ έχουμε και την ακράτεια, αλλά δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό, δυστυχώς μιλάμε ακόμα και για την ίδια την κατάπωση. Δηλαδή, σε αυτό το στάδιο οι άνθρωποι ξεχνάνε να μπορούν να καταπιούν. Αυτό έχει να κάνει με την διάγνωση, επηρεάζεται δηλαδή από τη διάγνωση. Για παράδειγμα, αν η διάγνωση είναι με την τοπογραφική διαταραχή, τότε ο λόγος θα πειραχτεί στην αρχή και η κρίση θα πειραχτεί στην αρχή και η μνήμη θα πειραχτεί πιο ύστερα. Εάν είναι αγκιακή άνοια, υπάρχει πιθανότητα να μην φτάσουμε, να μην τα κάνουμε όλα τα στάδια, αλλά να παραμείνει μέχρι ένα σημείο να μην υπάρξει επιτείνωση. Εάν είναι νόσος Αλτσάιμερ, αυτή είναι η προδιαγραμμένη πορεία. Με τον προγραμματική, το κύριο χαρακτηριστικό δεν είναι η απώλεια της μνήμης, αλλά η απώλεια της κρίσης. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μην έχουν κατανόηση του τι είναι ασφαλές και μη ασφαλές, τι είναι ηθικό και μη ηθικό, και αυτό πάρα πολλές φορές. Έχουμε ζευγάρια που χωρίζουν, επενδύσεις οι οποίες γίνονται άστοχα, οικογένειες, εταιρείες που καταστρέφονται, άνθρωποι οι οποίοι γίνονται όλο και πιο δύσκολοι στο χειρισμό τους. Απλά επειδή στατιστικά η μετοποκοταφική άνοια συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ναρκισιστικά χαρακτηριστικά, ιδεοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά, πολλές φορές αργούμε να την καταλάβουμε, γιατί θεωρούμε ότι απλά γίνεται λίγο πιο παράξενος ο άνθρωπος από ό,τι ήτανε ή λίγο πιο δίσκαμπτος από ό,τι ήτανε. Και γι' αυτό οι οικογένειες αρνούνται να καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει. Όχι με αυτή τη σειρά, αλλά ναι. Στο τέλος καταλήγουμε στο τρίτο στάδιο.
Μάλιστα, τώρα για να είμαι λίγο κοινικός, αλλά δεν πειράζει, γιατί πρέπει να ακούτε την αλήθεια όπως είναι. Πάρα πολλές φορές οι φροντιστές ανθρώπων που πάσχουν από μετωπικοταφική άνοια παρακαλάνε να έρθει η απώλεια μνήμης. Γιατί ειδικά στα πρώτα στάδια δεν υπάρχει απώλεια μνήμης, οπότε δεν μπορείς εύκολα να χειριστείς αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να το χειριστείς. Όχι, αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα της φροντίδας. Έχει να κάνει με την ποιότητα της φροντίδας, με το πόσο μπορούν να καθυστερήσουν η εξέλιξη από το πρώτο στο δεύτερο, το δεύτερο στο τρίτο. Υπάρχει και ένα στάδιο το οποίο δεν αναφέρεται εδώ, το οποίο το λέμε ήπια ανοητική διαταραχή και το οποίο ξέρουμε ότι βελτιώνεται με παρεμβάσεις, με νοητική ενδυνάμωση, με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Οπότε, όσο περισσότερο μπορέσουμε να καθυστερήσουμε την εξέλιξη, τόσο περισσότερο αργούμε να φτάσουμε στο τρίτο στάδιο. Για να μιλήσουμε τώρα και λίγο για το τι είναι άνοια ως προς τον άνθρωπο που πάσχει και ως προς την οικογένεια. Εάν σας έλεγα ότι ο άνθρωπος που φροντίζεται, η μητέρα σας, ο πατέρας σας, ο σύζυγός σας, θα πάψει να θυμάται που έβαλε τα κλειδιά του, αλλά θα είναι καλά. Μπορεί να μην σας πειράζει το σχολείο. Θα σας πειράζει, θα πενθούσατε, αλλά δεν θα σας πειράζει πάρα πολύ. Εάν σας έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί σιγά σιγά να ξεχάσει ποια είστε, πάλι μπορεί να μην σας πει. Θα σας στεναχωρούσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, αλλά δεδομένου αυτού το οποίο ζείτε μπορεί να ήταν εντάξει. Αυτό το οποίο πονάει την οικογένεια περισσότερο από όλα δεν είναι τόσο η απώλεια της μνήμης. Είναι οι αλλαγές στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ζωντανοί και οι οποίοι ουσιαστικά μεταβάλλονται, μεταμορφώνονται σε άλλους ανθρώπους, τους οποίους δεν ξέρουν. Εκεί δηλαδή που ένας τοργικός γονιός γίνεται μια δεσποτική γυναίκα, εκεί που μια συντηρητική μάνα ξαφνικά παρενοχλεί σεξουαλικά το γιο της ή το γαμπρό της, εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα συνεργάσιμος, πάβει να κοιμάται το βράδυ, αρχίζει να γίνεται επιθετικός και χτυπάει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ταλαιπωρούν την οικογένεια πολύ περισσότερο από την ίδια την απώλεια της μνήμης. Γιατί ουσιαστικά είναι μια διαρκής υπενθύμηση της απώλειας. Δεν είναι δηλαδή ένας θάνατος ο οποίος έχει συμβεί, είναι ένας θάνατος ο οποίος συμβαίνει μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα και δεν ξέρουμε πότε θα προκύψει πραγματικά. Πολλές φορές πρέπει να βοηθήσουμε τους φροντιστές, ειδικά τους οικογενειακούς φροντιστές, να κατανοήσουν ότι αυτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά και στην προσωπικότητα απαιτούν από τον ίδιο μία άλλη στάση, μία άλλη μέθοδο χειρισμού και άρα ουσιαστικά σηματοδοτούν το τέλος, σε πραγματικό επίπεδο, όχι σε συναισθηματικό, σε πραγματικό επίπεδο σηματοδοτούν το τέλος της σχέσης με τον άνθρωπο που νοσεί. Έτσι όπως την ξέραμε. Για να προχωρήσω παραπέρα, θέλω να μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων πραγματικοτήτων. Να πούμε δηλαδή τι είναι η πραγματική και η αντικειμενική πραγματικότητα. Τι είναι η πραγματική και η αντικειμενική πραγματικότητα. Είναι ότι σήμερα είναι Σάββατο και ότι βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε και ακούμε τον Κωστή τον Μπρούσκα να μιλάει. Αυτό είναι κάτι που όλοι το δεχόμαστε ως πραγματικό. Βάσει αυτού, ο καθένας από εμάς έχει και τη δική του προσωπική πραγματικότητα. Πράγματα που κάνει στη ζωή του, ανάγκες που έχει, το αν θέλει να πάει στην τουαλέτα, το αν βαρέθηκε, το αν τα παιδιά του περιμένουν στο σπίτι, αν ο γονιός του είναι άρρωστος κτλ. Στην καθημερινή μας ζωή, οι προσωπικές μας πραγματικότητες διαπλέκονται, αν θέλετε, εμπλέκονται, μπαίνουν μέσα στην πραγματική πραγματικότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκουμε και άλλους ανθρώπους με αντίστοιχες ανάγκες και επιθυμίες όπως εμείς και φτιάχνουμε σχέσεις, φιλίες, γάμους, οικογένειες. Το πρόβλημα με έναν άνθρωπο με άνοια είναι ότι δεν ξεχωρίζει, δεν δέχεται την πραγματική πραγματικότητα. Άρα μιλάμε για την ανοϊκή πραγματικότητα. Στην ανοϊκή πραγματικότητα λοιπόν δεν είναι Σάββατο σήμερα. Εγώ δεν είμαι ο Κώστας ο Βρούσκας και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι γονιός, δεν είναι σύζυγος. Από τη στιγμή λοιπόν που αμφισβητούνται
τέτοια κέρια δεδομένα, συνθήκες δηλαδή οι οποίες μας επιτρέπουν να λειτουργούμε σαν οικογένεια, σαν σχέση, σαν κοινωνία, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί στην ανοιχτή πραγματικότητα ένας άνθρωπος μπορεί να μπει και να βγει. Δηλαδή έχει και φωτεινά διαλύματα. Έχει στιγμές δηλαδή που σήμερα είναι Σάββατο και βρισκόμαστε εδώ, και στιγμές που σήμερα δεν είναι Σάββατο και αυτό είναι ένα σχολείο. Και αυτές οι στιγμές μπορούν πολύ γρήγορα να αλλάζουν, να εναλλάζουν. Άρα αυτό δημιουργεί τη διαχείριση, δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες στην καθημερινή διαχείριση. Σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα που ζουν οι άνθρωποι με άνοια, ο χώρος και ο χρόνος μπορεί να είναι διαφορετικός. Πάρα πολλές φορές δηλαδή μπορούν να αισθάνονται ότι είναι μικρότερης ηλικίας. Συνήθως οι ηλικίες που αισθάνονται ότι είναι από 12 έως 25-26 ετών. Σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα, το στενό οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να αποτελείται από άλλα πράγματα. Γιατί όταν κάποιος είναι 25 χρονών, δεν έχει εγγόνια, ούτε παιδιά τα οποία είναι 40 και 50 χρονών. Έχει όμως γονείς, παππούδες, αδέρφια που έχουν πεθάνει. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί κάποιος να τα αναζητά. Δηλαδή, συγγνώμη, έχω την αίσθηση ότι είναι 22. Ναι, κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι από αυτούς πάνε πίσω σε ηλικίες πολύ μικρότερες. Οπότε σε εκείνη την ηλικία δεν έχουν παντρευτεί. Δηλαδή, που δεν έχουν παντρευτεί, η γυναίκα τους είναι η μαμά τους. Γιατί για να τους φροντίσει, μάλλον η μαμά τους θα είναι. Ή σε αυτή την ηλικία, εφόσον βρίσκονται στην ηλικία, δεν έχουν μεγάλα παιδιά. Άρα λοιπόν, όταν η κυρία θέλει την κόρη της και πάει κάποια κόρη και της πει: εγώ που είμαι 50 χρονών, είμαι η κόρη σου, σαφέστατα και δεν είναι η κόρη της. Γιατί όταν η άλλη πιστεύει ότι είναι 25 ή 30 χρονών, πώς είναι δυνατόν η άλλη που είναι 50 να είναι κόρη της. Είναι λογικό, δεν είναι. Μέσα σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα υπάρχει και μία άλλη λογική, όπως υπάρχει και στη δική μας. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές τα γεγονότα τα αντιλαμβάνονται διαφορετικά και τα ερεθίσματα προσλαμβάνονται και ερμηνεύονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, ως προς τα γεγονότα. Κάθεστε στο σπίτι, βλέπετε τηλεόραση. Ανοίγει η πόρτα, βλέπετε, ακούτε εδώ ένα θόρυβο στην πόρτα, ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ένας κύριος που εσείς ξέρετε ότι είναι ο σύζυγός σας και πηγαίνει στην τουαλέτα τρέχοντας. Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει. Από την άλλη, έχουμε μια κυρία η οποία κάθεται και βλέπει τηλεόραση. Δεν ξέρει ακριβώς που είναι, αλλά τέλος πάντων κοιτάει την τηλεόραση γιατί εκεί έχει φως. Ξαφνικά ακούει ένα θόρυβο, βλέπει μια πόρτα. Αυτή η πόρτα ανοίγει, μπαίνει ένας ξένος άντρας μέσα, κλείνει την πόρτα και εξαφανίζεται μέσα στο σπίτι της. Είναι ακριβώς το ίδιο γεγονός. Αντιλαμβάνεστε ότι η συναισθηματική φόρτωση στο ένα και στο άλλο είναι διαφορετική. Αυτό συμβαίνει όταν λέμε ότι αντιλαμβάνονται τα γεγονότα διαφορετικά. Το άλλο, ως προς τα ερεθίσματα, επίσης, ακούτε μια σιρήνα. Θεωρείτε ότι είναι η σιρήνα του συναγερμού του αυτοκινήτου σας. Σκέφτεστε αμέσως, έχω αυτοκίνητο. Έχει σιρήνα το αυτοκίνητό μου. Είναι εδώ κοντά για να τα ακούω. Είναι δικό μου το αυτοκίνητο. Δεν είναι. Δεν έχω αυτοκίνητο. Δεν είναι δική μου η σιρήνα. Δεν θα χτύπαγε. Δεν θα τα άκουγα. Okay. Άντε, μπορεί να βγείτε στο μπαλκόνι. Δεν έχετε φορτίο συναισθηματικό. Στην Κύπρο όμως, για παράδειγμα, όπου ζήσανε τον βομβαρδισμό του 1974, που είχαν πολύ έντονες τις σιρήνες, που τις ζουν κάθε χρόνο, αυτή η ηχητική υπενθύμηση μπορεί να οδηγήσει σε μια άλλη φόρτιση συναισθηματική. Μπορεί να οδηγήσει σε πανικό, σε φόβο. Τι γίνεται όμως. Όταν μιλάμε για αυτή την παράλληλη πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι άνθρωποι με άνοια, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η πραγματικότητα σπάνια επιδέχεται αμφισβήτηση. Και ότι αυτή η πραγματικότητα, εάν εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε ουσιαστικά με τον άνθρωπο που φροντίζετε, πρέπει να είναι σεβαστή και πρέπει να είναι αποδεκτή. Εάν εσείς δεν τη σέβεστε και δεν την αποδέχεστε, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον άνθρωπο που φροντίζετε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν σας λέει ψέματα. Σας εκφράζει αυτό το οποίο πιστεύει ότι είναι πραγματικό. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Δεν σας λέει ψέματα όταν σας λέει ότι εγώ δεν έχω παντρευτεί.
δεν θέλει να σας πληγώσει, αλλά εκείνη τη στιγμή... Αυτή την περίπτωση, συγγνώμη για την προβιώ. Ναι. Τι κάνουμε. Περιμένετε λίγο. Βιάζεστε. Λοιπόν, όταν σας λέει ότι δεν είναι ο σύζυγός σας, δεν σας λέει ψέματα. Σας λέει την πραγματικότητα που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή. Αν εσείς λοιπόν το αρχίσετε να τσακώνεστε μεταξύ του, με εκείνον, τότε αντιλαμβάνεστε ότι πολύ εύκολα μπαίνετε στον παραλογισμό. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε, να έχει απάντηση λίγο στην ερώτησή σας, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να αποδεχτούμε και να σεβαστούμε την άλλη πραγματικότητα, πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντα υπάρχει κι άλλος τρόπος για να γίνονται τα πράγματα. Κι άλλος τρόπος. Πάντα υπάρχει κι άλλος τρόπος. Και ότι πάντα υπάρχει και άλλη οπτική των πραγμάτων. Δηλαδή, αλλιώς βλέπετε τα πράγματα εσείς, τώρα που κάθεστε σε αυτό το δωμάτιο, και αλλιώς τα βλέπω εγώ. Εσείς, για παράδειγμα, δεν είδατε τον κύριο που πήγε μέσα, εγώ τον είδατε. Εντάξει. Αλλιώς θα με βλέπατε τώρα που είμαι όρθιος, και αλλιώς θα με βλέπατε τώρα που κάθομαι. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, πάντα υπάρχει και μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Και αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην επικοινωνία μας με τον άνθρωπο που πάσχει από άνοια, θα πρέπει να θυμόμαστε διαρκώς ότι πάντα υπάρχει κι άλλος τρόπος για να κάνουμε αυτό που θέλουμε μαζί του, για να γίνονται κάποια πράγματα ή για να κάνει αυτός κάποια πράγματα. Μπορεί δηλαδή να κάνει και κάποια πράγματα με την ίδια επιτυχία, με το ίδιο τελικό αποτέλεσμα, χωρίς να ακολουθήσει τη διαδικασία που θέλετε εσείς να ακολουθήσει. Και πάντα υπάρχει κι άλλη οπτική των πραγμάτων. Και για να είμαι ακόμα περισσότερο ρεαλιστής, θα σας πω ότι αυτό το πράγμα, αυτά τα δύο, αυτές οι δύο διατυπώσεις, αυτές οι δύο φράσεις δεν ισχύουν μόνο για τους ανθρώπους με άνοια, ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Και ισχύουν σε όλη μας τη ζωή. Και σε όλη μας τη ζωή υπάρχει κι άλλος τρόπος για να γίνονται τα πράγματα, και σε όλη μας τη ζωή, ό,τι και να κάνουμε, σε καυγάδες που κάνουμε με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας, σε διενέξεις, σε χαρές, σε επιχειρήσεις, σε όλα υπάρχει και η άλλη πλευρά και η άλλη οπτική των πραγμάτων. Έτσι, άρα λοιπόν δεν είναι κακό να το θυμάστε γενικά. Πάντα υπάρχει κι άλλος τρόπος για να γίνονται τα πράγματα και πάντα υπάρχει κι άλλη οπτική των πραγμάτων. Τι κάνει λοιπόν ο φροντιστής? Ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να προσπαθήσει να εισβάλλει στην πραγματικότητα που εκφράζει. Ο άνθρωπος με άλλη. Δηλαδή, θέλω να πάω σπίτι μου. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό δεν είναι πάντα αρκετό. Πολλές φορές είναι. Αλλά μπορεί να μην είναι αρκετό. Αρκετό περισσότερο για να ικανοποιήσουμε και την ανάγκη του ανθρώπου να φέρει τον άνθρωπο του, τον άνθρωπο που φροντίζει, να φέρει τον άνθρωπο που πάσχει από άνοια κοντύτερα του, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να μπει στη δική μας πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, θέλω να πάω σπίτι μου. Ναι, μαμά, θα πάμε σπίτι, αλλά έλα πρώτα να με βοηθήσεις να μαγειρέψουμε λίγο αυτό το φαγητό, να σερβίρουμε τραπέζι, να φάνε τα παιδιά και μετά πάμε μαζί σπίτι. Βλέπετε πώς οι δύο πραγματικότητες μπορούν να ενωθούν. Ο φροντιστής πρέπει να καταλαβαίνει τι είναι παράλογο και να μην γίνεται μέρος αυτού του παραλόγου. Ξέρετε πόσες φορές οι άνθρωποι που φροντίζουν γίνονται μέρη, γίνονται κομμάτια του παραλογισμού. Θέλετε ένα παράδειγμα, πολύ έτσι τραχή. Αυτός ο τείχος είναι μαύρος. Όχι ρε μάνα, αυτός ο τείχος είναι άσπρος. Όχι, ο τείχος αυτός είναι μαύρος, το ξέρω εγώ. Μάνα, ο τείχος είναι άσπρος. Όχι, ο τείχος είναι μαύρος. Μάνα, ο τείχος είναι άσπρος. Όχι, είναι μαύρος. Έλα ρε μάνα, τι πράγματα είναι αυτά, αφού είναι άσπρος ο τείχος, δεν το βλέπεις? Ποιος είναι πιο άρρωστος? Ο άνθρωπος που πάσχει ή ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον άρρωστο για κάτι το οποίο εκείνος δεν αποδέχει? Το παράδειγμα του τείχου είναι το πιο απλό. Μπορώ να σας βάλω χιλιάδες παραδείγματα. Θέλω να βγω έξω. Όχι, δεν θα βγεις έξω. Μα αφού έχω καιρό να βγω, όχι, βγήκες πριν από λίγο. Όχι, θέλω να βγω έξω. Όχι, βγήκες πριν από λίγο. Όχι, θέλω να βγω έξω. Όχι, βγήκες... Θέλω να πάω στη μάνα μου. Η μάνα σου έχει πεθάνει. Όχι, δεν έχει πεθάνει. Η μάνα μου ζει. Όχι, έχει πεθάνει. Όχι, δεν έχει πεθάνει. Βλέπετε πόσο εύκολα μπαίνετε σε αυτόν τον παραλογισμό? Θέλω να δω τη γυναίκα μου. Εγώ είμαι γυναίκα σου. Όχι, δεν είσαι εσύ γυναίκα μου. Όχι, εγώ είμαι γυναίκα σου. Τι κάνουμε? Προσεγγίζουμε τον άνθρωπο που φροντίζουμε ανοιχτή σε ερεθίσματα και απόψεις, ό,τι και αν μας πει, όσο παράξενο και αν ακουστεί, το ακούμε, μπορούμε να το διασκεδάσουμε μαζί του, μπορούμε να το σκορπίσουμε αν θέλετε, να το ανοίξουμε, να το χαλαρώσουμε, αλλά το δεχόμαστε αυτό που μας λέει, αποδεχόμαστε αυτό το οποίο μας λέει
την ιδιαιτερότητα αυτού του ανθρώπου με συγκαταβατικότητα, δεν κανένας λόγος να μπείτε σε σύγκρουση. Κανένας λόγος να μπείτε σε σύγκρουση. Γιατί η σύγκρουση σημαίνει ότι εσείς μπαίνετε στον παραλογισμό. Δηλαδή μπαίνετε στην ψύχωση κατά κάποιο τρόπο. Εάν εσείς μπείτε στην ψύχωση, δεν είστε ψυχωσικοί, δεν είστε νοϊκοί. Έτσι. Και θα χαθείτε εκεί μέσα. Ο άνθρωπος με άνετη κατέχει καλύτερα την ψύχωση, γιατί είναι δική του. Άμα μπείτε κι εσείς στη δική του ψύχωση, θα χαθείτε. Έτσι, θα καταστραφείτε. Θα πεθάνετε. Συναισθηματικά θα πεθάνετε. Αυτό που είπαμε πριν. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μην αφήνουμε τον παραλογισμό να κυριαρχεί στη ζωή μας. Ξέρετε πόσες φορές άνθρωποι ταλαιπωρούνται γιατί αφήνουν τον παραλογισμό να κυριαρχεί στη ζωή τους. Εμάς μας έχουν έρθει άνθρωποι άπλητοι για μήνες. 2-3 μήνες άπλητοι άνθρωποι. Μέναν στο σπίτι. Μπαίνανε στο σμοράδο που δουλεύω και μύριζε ψοφίμι. Έτσι. Και οι άνθρωποι, αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι τον διχόντουν στο σπίτι τους. Άλλος παραλογισμός. Δεν κοιμάται το βράδυ και δεν κοιμάμαι κι εγώ το βράδυ. Και μετά όμως το πρωί εγώ πάω στη δουλειά μου. Αυτή κοιμάται. Και γυρνάω και αυτή είναι ξύπνια. Οπότε εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ και μένει ξύπνια όλο το βράδυ. Και εγώ δεν κοιμάμαι. Και κάτι άλλο επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Μια παγίδα στην οποία πέφτουμε. Δεν πρέπει να δεχόμαστε όταν ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ζει στον παραλογισμό, αυτός ο παραλογισμός να καθορίζει τις συνθήκες φροντίδας. Αν πείτε είναι ελεύθερος άνθρωπος, ναι. Εάν είναι ελεύθερος άνθρωπος, τότε να τον αφήσετε να πάει στην τράπεζα, να πάρει τα χρήματά του και να τα δώσει όπου θέλει. Τον αφήσετε να συμπληρώσει τη δική του φορολογική δήλωση, να τον αφήσετε να πουλήσει τα σπίτια του, να τον αφήσετε να βγει στον δρόμο να πάει στη μάνα του. Εάν εσείς θεωρείτε ότι δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, τότε σαφέστατα πρέπει να ξεκινήσετε μια διαδικασία δικαστικής συμπαράστασης, δηλαδή να του περιορίσετε τα δικαιώματα, γιατί αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται κυδαιμονία, αλλά όταν εσείς δεν τον αφήνετε να μαγειρέψει. Δεν τον αφήνετε να πάει στην τράπεζα, δεν τον αφήνετε να ψωνίσει, δεν τον αφήνετε να βγει μόνο του έξω. Γιατί δέχεστε όταν σας λέει εγώ δεν θέλω γυναίκα στο σπίτι. Πόσες φορές έχουμε ακούσει περιστατικά όπου οι άνθρωποι ήταν περιορισμένοι. Δεν ψώνισαν, δεν μαγείρευαν, δεν βγαίναν έξω. Αλλά δεν είχαν γυναίκα στο σπίτι, δεν θέλανε. Και όταν έσπασαν το πόδι τους και οι ίδιοι ταλαιπωρήθηκαν και η οικογένεια ταλαιπωρήθηκε. Πάρα πολλές φορές. Το ότι είναι σεβασμός στα δικαιώματα του άλλου μπορεί να αλλάξει, να αλλοιωθεί και να μην είναι σεβασμός στα δικαιώματά του. Γιατί ένα βασικό δικαίωμα ενός ανθρώπου που πάσχει είναι να τη χάνει φροντίδας. Όταν λοιπόν κάποιος δεν μπορεί να αποφασίσει τι είναι ασφαλές και υγιές για αυτόν, υπάρχει νομικό πλαίσιο, μπορεί να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και μπορεί κάποιος άλλος να αποφασίσει γι' αυτόν. Και τέλος, μέσα στη διαδικασία της φροντίδας, πρέπει να απλοποιούμε τα πράγματα, τις διαδικασίες και τις καταστάσεις, όσο περισσότερο μπορούμε. Θα δούμε παραδείγματα μετά, αλλά έτσι πολύ απλό. Στο πώς κάποιος κάνει μπάνιο, στο πώς τρώει, στο τι τρώει, στο πώς ταινίζει τα μαλλιά του, στο πώς ξυρίζεται, στο γιατί ξυρίζεται. Γιατί ξυρίζεται. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να ξυρίσει. Γιατί πρέπει με την τέτοια να το ξυρίσει, για παράδειγμα. Ή έρχονται οι οικογένειες και σου λέει δεν είναι καλά. Γιατί δεν είναι καλά, γιατί σηκώνεται και μιλάει στον καθρέφτη. Κοιμάται το βράδυ, ναι. Τρώει, ναι. Όταν μιλάει στον καθρέφτη, φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένη. Όχι, είναι ευτυχής που μιλάει στον καθρέφτη. Ωραία. Τι σας ενοχλεί. Γιατί σας ενοχλεί. Γιατί πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτόν τον άνθρωπο που μιλάει στον καθρέφτη και χαρτιέται να τον χειριστούμε διαφορετικά. Εάν δεν έχει κανένα άλλο σύμπτωμα που να καθιστά την δική του τη ζωή επικίνδυνη ή τη δική σας τη ζωή επικίνδυνη. Δηλαδή το μόνο πράγμα που σας ενοχλεί που μιλάει στον καθρέφτη. Γι' αυτό πρέπει να απλοποιούμε τα πράγματα. Τώρα, βασικές αρχές συμπεριφοράς. Αυτό που κάνουμε, αυτό που προσφέρουμε, επηρεάζεται από την ψυχολογία μας. Εάν εμείς δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, αυτό το αποτέλεσμα της φροντίδας μας δεν είναι ποιοτικό. Το άγχος προκαλεί άγχος, ο φόβος προκαλεί φόβο ή καχυποψία, ο εκνευρισμός προκαλεί εκνευρισμό. Σας φαίνεται παράλογο? Θέλετε να σας εκνευρίσω εγώ, άμα αρχίσω εγώ και φωνάζω και εκνευριστώ, θα εκνευριστείτε κι εσείς, γιατί τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά.
εκνευρίζεται όταν μπαίνετε σε ένα ταξί και μιλάει απότομα. Εκνευρίζεται όταν ένας άνθρωπος άσχετος που δεν τον έχετε γνωρίσει ποτέ σας μιλήσει άσχετος στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδώσουμε σε σύστημα. Από την άλλη, η υπερβολική καταπίεση προκαλεί διέγερση. Ποια είναι η υπερβολική καταπίεση? Πείτε μου ένα παράδειγμα υπερβολικής καταπίεσης. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Θέλω να σηκωθεί. Κάτσε κάτω. Πόσες φορές αντέχετε? Εσείς, να σας πω εγώ, κάτσε κάτω. Βλέπουμε όμως και οικογένειες οι οποίες οδηγούνται στο άλλο άκρο, ασυνδοσία. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος με άνοια. Δεν παίρνει τα φαρμακά του, μην τα πάρει. Δεν θέλει να φάει, μην φάει. Δεν θέλει να κοιμηθεί, μην κοιμηθεί. Αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα. Άρα λοιπόν μιλάμε πάντα για το μέτρο. Αυτό δείχνει κόπος. Αυτό δείχνει παρέτηση. Ναι, σωστά. Παρέτηση. Όχι, παρέτηση κόπος. Και παρέτηση. Δεν έχει άλλο υπομονή. Ναι. Ξέρετε κάτι, για κάποιους είναι παρέτηση από την αρχή ή είναι άρνηση. Άρνηση της κατάστασης, της εξέλιξης. Άρνηση της κατάστασης. Ναι. Και όταν είναι επιπονέως, εγώ νομίζω ότι θα αρνείσαι περισσότερο. Αρνείσαι να το παραδεχτείς. Σωστά. Σωστά. Και η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένας που αρνείσαι. Ναι. Γιατί κανονικά είναι κάτι πάρα πολύ άδικο. Το να πάθει κάποιος άνοια είναι κάτι πάρα πολύ άδικο. Να συμβαίνει. Και συμβαίνει κιόλας και στις καλύτερες οικογένειες και συμβαίνει σε όλους μας. Αυτά λοιπόν. Και άλλα δύο πράγματα. Πάντα υπάρχει κι άλλος τρόπος για να γίνουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, το έχω φύγει από λίγο. Και πάντα υπάρχει κι άλλη οπτική των πραγμάτων. Αυτές είναι οι βασικές αρχές συμπεριφοράς. Πώς μιλάμε, πώς επικοινωνούμε? Πρώτα απ' όλα, βεβαιωνόμαστε ότι ο άνθρωπος μας κοιτάει, μας καταλαβαίνει, ασχολείται μαζί μας. Εάν δείτε ότι βλέπει τηλεόραση ή ότι διαβάζει ένα βιβλίο και εσείς θέλετε ντε και καλά εκείνη τη στιγμή να του πείτε κάτι, μπορεί να μην θέλει να τα ακούσει, μπορεί να τον εκνευρίσετε. Και σίγουρα δεν θα επικοινωνήσετε αυτό το οποίο θέλετε. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε κάτι, θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι, αβεβαιωνόμαστε πρώτα απ' όλα ότι μας ακούει. Χρησιμοποιούμε συχνά όνομα και ιδιότητα, χρησιμοποιούμε σύντομες προτάσεις, χρησιμοποιούμε καθαρό λόγο. Δεν είμαστε επικριτικοί ή πατεναλιστικοί. Δηλαδή, εάν δώσετε να πλύνει τις ντομάτες και μετά τις πείτε, μα δεν τα πλύνεις καλά, τι πράγματα είναι αυτά, μην τις δώσετε τις ντομάτες. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άρα λοιπόν, όταν εσείς αναλαμβάνετε να τις δώσετε πράγματα να κάνει ή να του δώσετε πράγματα να κάνει, ξέρετε ότι μπορεί να μην τα κάνει σωστά. Δεν πειράζει όμως. Πρέπει απλά να κάνει πράγματα. Πρέπει κάπως να συμμετέχει. Πρέπει κάπως να κουράζεται. Πρέπει κάπως να αισθάνεται χρήσιμο. Η χρήση. Άρα λοιπόν, εάν δεν θέλετε να δεχτείτε ότι μπορεί να μην γίνουν σωστά πράγματα, μην τις θα δώσετε, μην το κάνετε. Ας μην το κάνετε. Αποφεύγετε διπλές ερωτήσεις. Θέλεις να φάμε και μετά να πάμε βόλτα? Γιατί να δώσετε δύο τέτοιου είδους ερωτήσεις και να περιμένετε με μία απάντηση να λυθούν όλα? Και μάλιστα γιατί να τα κάψετε κιόλας. Σας πει ένα όχι, καίγονται και τα δύο. Προτιμάμε καταφατικές προτάσεις. Δεν πεινάς, και απάντηση, ναι, τι σημαίνει αυτό. Πεινάω, δεν πεινάω. Ενθαρρύνουμε τον επικοινωνία να επικοινωνήσει μαζί μας. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν ρωτάμε, αλλά προτείνουμε και ανακοινώνουμε. Ποιες ήταν αυτές οι περιπτώσεις? Τώρα ήρθε η ώρα να φάμε. Τώρα θα φάμε. Τα απόγευμα θα κάνουμε μπάνιο. Θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, ποια είναι η στάση σώματος που κρατάμε? Καθόμαστε κοντά και αν είναι εξαπλωμένος ή καθισμένος και εμείς στο ίδιο επίπεδο. Δεν αποφεύγουμε, αλλά επιδιώκουμε βλεμματική επαφή, βέβαια εφόσον δεν ενοχλούμε. Εκπέμπουμε αγάπη και σεβασμό, αυτό το λέμε κυρίως στους επαγγελματίες υγείας, όπου να μπαίνουν μέσα και να αισθάνονται αγάπη, γιατί ο άλλος καταλαβαίνει την αγάπη, και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και ως μέλη της οικογένειας, γιατί πολλές φορές μπαίνουμε και εκπέμπουμε θυμό ή φόβο. Οπότε ναι. Το σωστό είναι να εκπέμπουμε αγάπη. Πλησιμάζουμε, ακουμπάμε και χαϊδεύουμε, εφόσον δούμε ότι ο άλλος δεν ενοχλείται βέβαια. Προσέχουμε τη στάση του σώματος για να μην δείχνουμε απειλητική. Ποια είναι η απειλητική στάση σώματος? Ποια είναι η απειλητική στάση σώματος? Και παρακολουθούμε τη δική του στάση σώματος. Ένας άνθρωπος με άνοια δεν μπορεί να μας πει τι συμβαίνει. Συγκεκριμένες λειτουργίες δεν μπορεί να τις εξηγήσει. Μπορεί να μην μπορεί να μας πει ότι έχει πονοκέφαλο.
Μπορεί να μην μπορεί να μας πει ότι πονάει το πόδι του. Μπορεί να μας πει ότι θέλει να πάει στην τουαλέτα. Παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν, βλέποντας τον και παρατηρώντας τον, μπορούμε να μάθουμε εάν είναι καλά, εάν πεινάει, αν αισθάνεται ασφαλής, αν είναι χαρούμενος, αν αισθάνεται ότι γνωρίζει τι γίνεται, εάν κρυώνει. Και είπαμε πριν για ανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της φροντίδας να φέρουμε εις πέρας διάφορα πράγματα. Τα πιο βασικά είναι ο άνθρωπος να κοιμάται και να τρώει και να πηγαίνει στην τουαλέτα. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που θέλουμε να βάλουμε στο πρόγραμμα. Θέλουμε να βάλουμε ευχάριστες στιγμές, θέλουμε να βάλουμε μέτριες στιγμές και να βάλουμε και δυσάρεστες στιγμές. Όπως για παράδειγμα το μπάνιο για κάποιους. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε πώς θα φτιάξουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Οι άνθρωποι με άνοια έχουν ανάγκη ελέγχου, είπαμε πριν. Έλεγχος σημαίνει εκεί που γουργουρίζει η κοιλιά μου, καταλαβαίνω ότι θα φάω και τρώω. Επειδή πολλές φορές στα στάδια της άνοιας ξεχνάνε οι άνθρωποι τι σημαίνει αυτό το γουργουρητό. Ξεχνάνε τα σχήματα που έχουμε μάθει ότι όταν γουργουρίζει η κοιλιά μας και πάρουμε αυτό το οποίο είναι μέσα σε ένα πιάτο, το βάλουμε στο στόμα μας, το μασίσουμε και το καταπιούμε, θα σταματήσει να γουργουρίζει η κοιλιά μας και άλλα θα έχουμε χορτάσει. Ξεχνάνε αυτού του είδους τα απλά πράγματα τα οποία για όλους μας θεωρούνται δεδομένα. Αυτή τη συνέχεια των πραγμάτων δυστυχώς δεν την κατέχουν πια. Και άρα χρειάζονται βοήθεια. Χρειάζονται διαρκώς να έχουν την αίσθηση ότι ελέγχουν το πρόγραμμά τους. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό πώς γίνεται? Γίνεται όταν αρχίζουν εκεί που αρχίζουν να κοιμούνται, να νιστάζουν, να κοιμηθούν. Όταν εκεί που αρχίζουν να πεινάνε, να φάνε. Άρα με σταθερότητα. Χρειάζεται δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων. Με ίδιες ώρες για τα πράγματα. Δεν λέω για τα ίδια πράγματα, δηλαδή δεν είναι ανάγκη, γιατί θα δείτε στο πρόγραμμα μετά, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι δραστηριοτήτων. Δεν θέλουμε τις ίδιες δραστηριότητες. Ο χώρος πρέπει να είναι φωτεινός, πρέπει να είναι χρωματιστός, πρέπει να αλλάζει διακόσμηση ανάλογα με τις εποχές, πρέπει να είναι δυναμικός. Αλλά όμως οι άνθρωποι πάντα να τρώνε την ίδια ώρα. Πάντα την ίδια ώρα να κάνουν δραστηριότητες. Για να μπορέσουν να το υιοθετήσουν ως οργανισμοί. Πάμε να δούμε λοιπόν ότι για να φτιάξουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα βασιζόμαστε στις βασικές βιολογικές ανάγκες. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε σταθερή ώρα που κοιμούνται και ξυπνάνε, σταθερή ώρα που τρώνε και σταθερή ώρα που πηγαίνουν στην τουαλέτα. Και αυτό το αντιλαμβάνεστε κυρίως όσοι ξέρετε, όσοι έχετε σταθερή ώρα που ξυπνάτε το πρωί. Ξυπνάτε το πρωί 8 η ώρα, Σάββατο, χωρίς να χτυπήσετε το ξυπνητήρι, ανοίγει το μάτι σας. Για να δείτε το ξυπνητήρι και βλέπετε είναι 8 η ώρα. Ή πεινάτε και τρώτε σταθερά την ίδια ώρα. Εμείς στη δουλειά, τη δική μου, τρώμε στις 3 παρά 20. 3 παρά 20, εγώ από τις 2.30 ώρα και ούτε καταλαβαίνω ότι πεινάω. Ξέρω ότι φτάνει 3 παρά 20. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις βασικές βιολογικές ανάγκες και πάνω σε αυτές προσθέτουμε πράγματα. Προσθέτουμε πράγματα ευχάριστα, όπως είναι το να βγούμε έξω, να ψωνίσουμε, να πάμε για βόλτα, να δούμε τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας κλπ. Προσθέτουμε δραστηριότητες ουδέτερες, όπως είναι να πάει τα φάρμακά του ή να βοηθήσει στις δουλειές, και δυσάρεστες, όπως είναι το μπάνιο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα μπορούσαμε να τηρήσουμε. Βλέπετε ότι σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε ξύπνημα, πρωινό, μετά τουαλέτα προσωπική, υγιεινή και μπάνιο. Για πολλούς ανθρώπους είναι πιο εύκολο να κάνουν μπάνιο το πρωί. Αν τους μάθετε από τα πρώτα στάδια να κάνουν μπάνιο το πρωί και στα δεύτερα, τρίτα στάδια που θα υπάρχει αντίδραση, δεν θα υπάρχει αντίδραση, θα έχουν μάθει να μπαίνουν για μπάνιο το πρωί. Δεκατιανό, γιατί οι άνθρωποι με άνοια χρειάζεται να τρώνε πολύ, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να σταματήσουν να τρώνε. Να τρώνε ή κάποια στιγμή μπορεί να τρώνε και να μην απορροφούν τις τροφές, τις ουσίες, άρα να χάνουν βάρος, άρα πρέπει από νωρίς να αρχίσουμε να τους δίνουμε θερμίδες, δραστηριότητες, θα δούμε κάποιες δραστηριότητες μετά, προετοιμασία, συμμετοχή στην προετοιμασία γεύματος και του τραπεζιού, γεύμα, τουαλέτα, προσωπική υγιεινή, μεσημερινή κατάκληση αν οι άνθρωποι κοιμούνται το βράδυ, αν δεν κοιμούνται το βράδυ δεν τους κοιμίζουμε το μεσημέρι, τους κρατάμε ενεργοποιημένους προκειμένου να κουραστούν για να μπορέσουν να κοιμηθούν το βράδυ.
από βραδινό ρόφημα, δραστηριότητε πάλι, προετοιμασία δείπνου, συμμετοχή σε αυτά. Δείπνο πάλι, τουαλέτα, προσωπική υγιεινή, βραδινή κατάκτηση. Σταθερές ώρες. Όπως κάνουμε τα παιδιά νωρίς τους όταν είναι μικρά στην ηλικία. Σταθερές ώρες προκειμένου οι άνθρωποι να αισθάνονται ασφαλείς. Είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους με άνοια να αισθάνονται ότι ελέγχουν το περιβάλλον τους. Δίνοντάς τους τη σταθερότητα μέσα από ένα ορολόγιο πρόγραμμα, μπορούμε να τους κάνουμε να αισθάνονται ασφαλείς. Προσπαθούμε το πρόγραμμα να το τηρούμε. Προλαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο περιττές ανησυχίες. Οι άνθρωποι που αρχίζουν να πεινάνε, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Σηκώνονται, θέλουν να πάνε σπίτι τους, θέλουν να πάνε να μαγειρέψουν. Μπαίνουν σε μια διαδικασία εμμονών. Μπορούμε λοιπόν να προλάβουμε αυτά. Ακόμα και εκπαίδευση τουαλέτες μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος τρώει και μετά από μια μισή ώρα είναι πάρα πολύ ανήσυχος και μετά αντιλαμβάνομαστε ότι έχει ενεργηθεί. Άρα, τι ξέρουμε, ότι μια μισή ώρα μετά το φαγητό θέλει να πάει στην τουαλέτα. Άρα, τι κάνουμε, μια μισή ώρα μετά το φαγητό, τον μπαίνουμε και τον πάμε να τον καθίσουμε στη λεκάνη. Μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Μπορεί και να μην έχει. Αλλά μπορεί και να έχει όμως. Και, εν πάση περιπτώσει, μειώνουμε όλη αυτή την ανησυχία. Ή ξέρουμε ότι επειδή είναι ανήσυχος, έχει ενεργηθεί. Και άρα πάμε και τον αλλάζουμε γρήγορα. Διατηρούμε όμως και ενισχύουμε την αυτονομία και είπαμε ότι προσπαθούμε να κρατάμε αυστηρά το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός του πρόγραμμα. Ο άνθρωπος έχει σημασία. Εάν κάποια μέρα πρέπει κάπου να κάνουμε παρέκκληση, την κάνουμε. Μπορεί να γίνει παρέκκληση με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, θα δούμε τα παιδιά να τρώνε, να φάμε και θα δούνε στη 2,5 ώρα. Αλλά αυτό έχει μάθει να τρώει στη μία. Οκ, θα δώσουμε λίγο φαγητό στη μία και άλλο λίγο φαγητό στη 2,5. Εντάξει. Τι βάζουμε μέσα σε αυτά. Βάζουμε κοινωνικοποίηση. Αυτές είναι οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούμε κιόλας για να αντιμετωπίσουμε και την ανία. Κοινωνικοποίηση, νοητική ενδυνάμωση, προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο. Νοητική ενδυνάμωση είναι παιχνίδια. Α, για έλα να θυμηθούμε πόσα ξαδέρφια έχουμε που το όνομά τους ξεκινάει από Α. Α, έλα να θυμηθούμε ποια είναι η πρωτεύουσα της Βρετανίας. Ανάλογα με τις γνώσεις του καθενός και τα ενδιαφέροντά του. Για να δούμε πόσα χρώματα υπάρχουν. Για να μου πεις ποιο είναι το αντίθετο του καλός. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου, όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Μπορούμε να βρούμε τρόπους να κρατήσουμε το ενδιαφέρον ενός ανθρώπου και να του γυμνάζουμε τις γλωσσικές του λειτουργίες. Ο σταθερισμός στον χώρο και στον χρόνο γίνεται με διαρκή υπενθύμηση του πού βρισκόμαστε ή του ποια εποχή έχουμε. Έχουμε Χριστούγεννα, σε λίγες μέρες θα στολίσουμε το δέντρο, θα φάμε γαλοπούλα, θα. Και η απασχόληση με παλιά ενδιαφέροντα που δυστυχώς δεν είναι πολλά, με νέα ενδιαφέροντα που πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε, με ζωγραφική, με διάδρομο, με χορό, τραγούδι, παιχνίδια, ταινίες. Στα παλιά ενδιαφέροντα είναι και οι φωτογραφίες. Μπορεί να βλέπετε φωτογραφίες και να συζητάτε. Ποιος είναι αυτός ο φωτογραφός και πού είσαι εσύ και πότε είναι εγώ και πού έγινε η βάφτισή μου. Χρώματα στον χώρο, γιατί τίνουμε να τους βάζουμε τους ανθρώπους αυτούς σε περιβάλλοντα λευκά και αποστερωμένα. Και μουσική. Τη μουσική τη χρησιμοποιούμε σε όλες τις δραστηριότητες. Γιατί ακόμα και σε προχωρημένο στάδιο, ακόμα και όταν ξεχάσουν τα λόγια, που πολλές φορές τα θυμούνται, μπορεί να μην θυμούνται τα παιδιά τους, αλλά θυμούνται τα λόγια από το «Ετίνα ξαναδεσμένη αμυγδαλιά» ή από το «Γυλεκάκι που φορείς», ακόμα και όταν ξεχάσουν τα λόγια, δεν ξεχνάνε τη μελωδία. Οπότε η μουσική πάντα είναι ένα εργαλείο προσέγγισης και επικοινωνίας. Εντάξει, μέχρι εδώ. Χρειάζεται διάλειμμα, συνεχίζω. Για να πούμε τώρα σε διαταραχές συμπεριφορά. Μη σηκώνεσαι. Τι είναι ασφαλές περιβάλλον. Το θέλω να πάω σπίτι μου και το έχασα το πορτοφόλι μου. Για να δω. Και το πόσο αυτά εδώ μπορεί να δημιουργήσουν συμπεριφορές επιθετικές. Όταν φροντίζουμε έναν άνθρωπο, πολλές φορές ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει προσωπικότητα, συνήθειες, χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι επειδή έχει άνοια, τα έχει χάσει όλα αυτά. Μπορεί ναι, αλλά συνήθως όχι. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές φορές ξεχνάμε και τις ανάγκες του. Ανάγκες για να μένει μόνος, ανάγκες να ησυχάζει, ανάγκες να είναι δραστήριος, αν θέλετε. Οπότε, πολλές φορές μέσα σε αυτή την υπερπροστατευτικότητα μπαίνουμε και στη διαδικασία να θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες καταστάσεις είναι κλινικές καταστάσεις.
Για παράδειγμα, πολλές φορές λένε ότι κάποιος ο οποίος ξύπνησε με κακή διάθεση πέφτει σε κατάθλιψη, αλλά και εσείς πέφτετε σε κακή διάθεση και μπορείτε να έχετε και 2 και 3 μέρες. Αν έχετε ένα δυνατό πόνο στο πόδι, μπορεί να έχετε κακή διάθεση. Δεν σημαίνει ότι έχετε κατάθλιψη. Πολλές φορές έναν φυσιολογικό εκνευρισμό, σαν και αυτό που περιγράψαμε στην αρχή, τον θεωρούμε διέγερση. Ή την ανησυχία και το φυσιολογικό άγχος για μια γυναίκα, για παράδειγμα, που θέλει να πάει να ταΐσει τα παιδιά της, το θεωρούμε παραλογισμό. Άρα λοιπόν σεβόμαστε την ατομικότητα, βλέπουμε στα μάτια αυτό που ξέραμε από παλιά, φροντίζουμε να ενεργοποιήσουμε και να απασχολήσουμε μέσα από δραστηριότητες, όσο περισσότερο κουράσουμε τον άνθρωπο, τόσο καλύτερα για αυτόν και για μας και τόσο πιο εύκολα θα κοιμηθεί το βράδυ και προστατεύουμε χωρίς να φυλακίζουμε τις συναρχές. Και να θυμόμαστε και πάμε να δούμε το μη σηκώνεσαι, κάτσε στη θέση σου, ένα θέμα το οποίο πάντα σας απασχολεί. Οι άνθρωποι αυτοί χαρακτηρίζονται από περιπλάνηση και θέλουν να πάνε κάπου, για μας όμως είναι περιφέροντα ανέρτια. Αυτοί όμως έχουν σκοπό. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές προσπαθούν να σηκωθούν, ακόμα και αν εμείς ξέρουμε ότι κινδυνεύουν, ότι δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι ή ότι θα πέσουν. Αυτό δημιουργεί εκνευρισμό από την πλευρά των φροντιστών, ανησυχία, άγχος. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι η πτώση και ένα πιθανό κάταγμα είναι η συχνότερη ίσως αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγιακά νοσήματα. Δηλαδή πάμε σε αυτό το οποίο λέει ο σοφός λαός, ότι ο γέρος ή αποπέσιμο, ναι. Και είναι αλήθεια, και τα δύο είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα είναι να μην τους λέμε διαρκώς να κάτσουν. Δεν έχει νόημα. Βλέπετε ότι δεν σας ακούν, δεν το θυμούνται μετά από λίγο, δεν χρειάζεται να το λέτε. Γιατί αν το λέτε, και αυτοί εκνευρίζονται, αλλά και εσείς εκνευρίζεστε. Δηλαδή το επιτέλους σου έχω πει 1000 φορές, αυτό είναι δικό σας εκνευρισμός, δεν δικό τους. Δεν τους πιέζουμε να μείνουν καθιστή όταν επιθυμούν να σηκωθούν. Ρωτάμε όμως τι θέλουν να κάνουν και ακούμε με προσοχή την ανάγκη ή την ιστορία που θέλουν να πούν. Συνήθως έχουν μια ιστορία. Έτσι. Και σε αυτή την ιστορία εμείς πρέπει να φέρουμε ανακούφιση. Δηλαδή να δώσουμε θετική κατάληξη, να παρέχουμε επιβεβαίωση. Θα σας πω και ένα παράδειγμα. Θα σας το πω τώρα. Στη μονάδα που δουλεύω είχα μια κυρία που έρχονταν το πρωί και έφευγε το βράδυ. Την έφυγε ο γιος του, ο Σπύρος. Λοιπόν, αυτή η κυρία ήταν σε ένα σαλόνι, στο δεύτερο όροφο, που είχε 2 γυάλινες πόρτες. Και εγώ καθόμουν στο τέλος του διαδρόμου που είχε ένα γραφείο. Οπότε άκουγα την πόρτα να ανοίγει, τη σειρώμενη, και έβγαινε έξω η κυρία. Και της έλεγα, πού πάτε? Και μου έλεγε, πάω σπίτι μου, πάω στο Σπύρο. Και της έλεγα, ο Σπύρος, της είπα την πρώτη φορά, ο Σπύρος θα έρθει. Μου είπε ότι θα έρθει γύρω στις 7 η ώρα. Θα σας πάρει, μην ανησυχείτε, όλα καλά. Αν μου λέει θα έρθει ο Σπύρος, εντάξει, να μπαίνει μέσα, ξανακάθει. Και μετά από λίγο, ξανανοίγει την πορδούλα, ξαναβγαίνει έξω, λέω πού πάτε, μου λέει πάω στο Σπύρο. Και ο Σπύρος θα έρθει σε λίγο. Αν μου λέει θα έρθει σε λίγο, εντάξει. Ξανακλείνει την πόρτα, κάθεται και μετά ξανανοίγει την πορδούλα. Εγώ τη λέω, μα επιτέλους λέω, δεν είπαμε ότι ο Σπύρος θα έρθει σε λίγο. Τσίσα μου θέλω. Εντάξει. Από την αρχή ήθελε το πιο εύκολο πράγμα όταν θες να πας τουαλέτα, έτσι, είναι να πας σπίτι σου. Ή να ζητήσει να πας σπίτι σου. Άρα λοιπόν, θα μπορούσα την επόμενη φορά να σκεφτώ ότι όταν αρχίζει και ζητάει το γιο της, πιθανότατα μπορεί να έχει μια από τις ανάγκες. Και μια από αυτές μπορεί να θέλει να πάει τουαλέτα. Ότι ο Σπύρος θα έρθει. Θέλετε όμως εσείς όση ώρα τον περιμένουμε να πάμε στην τουαλέτα? Έτσι. Δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση. Είναι ο Σπύρος θα έρθει. Σε λίγο. Όση ώρα περιμένουμε, πάμε τουαλέτα? Μία ερώτηση. Εντάξει, εμάς πρέπει να πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε και διάρκεια, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν μπούμε στον παραλογισμό, που είναι θεμητό, είπαμε πριν, πρέπει να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί είπαμε πριν ότι εμείς δεν είμαστε ψυχοτικοί, οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον. Οπότε δεν είμαστε ψυχοτικοί. Όχι ακόμα, τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, όταν μπούμε στον παραλογισμό τους, θα πρέπει να ξέρουμε που είμαστε και να μην κυριευόμαστε από αυτόν. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα αποφασίσει να αρχίσει να παίξει το παιχνίδι του έχω μαγειρέψει εγώ για τα παιδιά και θα πάμε μαζί, αλλά κάτσε πρώτα, δεν αρχίζει να τσακώνεσαι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, έχει μπει στη διαδικασία. Ένα ακόμα τρόπο είναι να αποσπάσει την προσοχή. Μπορεί να βαριούνται και να σηκωθούν.
Και ένα άλλο λόγο που θέλουν να σηκωθούν είναι επειδή απλά θέλουν να σηκωθούν. Οπότε εκεί από το να κάθομαστε από πάνω του και να του λέμε μη σηκώνεσαι, μη σηκώνεσαι, μη σηκώνεσαι, ίσω έχει αποτέλεσμα να του πάρουμε μαγαζί και να περπατήσουμε μαζί. Ή εάν δούμε βέβαια ότι δεν μπορεί να περπατήσει, ότι δεν μπορεί να σηκωθεί, μπορεί να πρέπει να αλλάξουμε θέση στο καρότσι, μπορεί να πρέπει να το βοηθήσουμε λίγο να σηκωθεί, να αλλάξει, μπορεί να έχει κατουρηθεί, μπορεί να έχει δρώσει, να έχει πιαστεί. Παράλληλα όμως παίρνουμε και μέτρα για να μην μπορεί να σηκωθεί μόνος του, αν αυτό είναι απαραίτητο, γιατί πολλές φορές άνθρωποι κινδυνεύουν. Τα μέτρα τι είναι? Συνήθως μπορούμε να βάλουμε μια καρέκλα βαριά μπροστά από ένα τραπέζι και να δώσουμε πράγματα πάνω στο τραπέζι για να ασχολείται. Οπότε να μην μπορεί να σηκωθεί εύκολα. Έτσι. Ή μέτρα επίσης είναι ένας βαθύς καναπές, από τον οποίο δεν μπορούν να σηκωθούν. Ωραία. Άντε, εκεί σηκώνονται. Τι άλλο? Ο χώρος πρέπει να είναι ασφαλής. Πώς είναι ασφαλής ο χώρος? Ασφαλής ένας χώρος δεν μπορεί να είναι ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να δούμε όμως να αποτρέψουμε κάποιους κινδύνους. Ένας από τους κινδύνους αποτρέπεται αν παρατηρήσουμε τη διαδρομή που κάνουν οι άνθρωποι. Αν έχετε ξύλα πατώματα σπίτι σας, θα δείτε ότι έχουν σημάδια. Έχουν φθορά σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν είναι τα σημεία που εσείς περιμένετε, μπορεί να είναι άλλα. Για παράδειγμα, όταν ανοίγουμε μια πόρτα, η φθορά είναι στην αριστερή πλευρά, αν ανοίγει έτσι η πόρτα. Δεν είναι μπροστά ευθεία, είναι εδώ. Γιατί πάτε, μπαίνετε έτσι την πόρτα, δεν ανοίγετε εντελώς και μπαίνετε ευθεία. Υπάρχουν συγκεκριμένες λοιπόν διαδρομές που μπορείτε να παρακολουθήσετε και αυτές τις διαδρομές πρέπει να τις απαλλάξετε από εμπόδια. Στις εκθέσεις αυτό το λένε environmental mapping, χαρτογράφηση, περιβαλλοντολογική χαρτογράφηση. Και στο εξωτερικό χρησιμοποιούν αισθητήρες, τους βάζουν για να δούνε πώς κινούνται οι άνθρωποι, οι επισκέπτες, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη έκθεση, σε ένα μουσείο, και βλέπουν ότι αν αυτόματα μπαίνουν και κινούνται δεξιά, για παράδειγμα, δεξιά μπορεί να βάλουν το πολιτήριο. Έτσι, αν υπάρχει μια γωνία που δεν είναι εύκολα προσβάσιμη, μπορεί να βάλουν ένα σημαντικό έκθεμα ώστε να αναγκάσουν τον κόσμο να πάει και εκεί. Έτσι. Άρα λοιπόν, όσο στον άνθρωπο με άνοια, παρακολουθούμε την κίνησή του και όπου κινείται, όπως κινείται, αφαιρούμε πράγματα ώστε να είναι η κίνηση ασφαλής. Τι πράγματα πρέπει να αφαιρέσουμε? Πρέπει να αφαιρέσουμε καλωδιάκια, χαλάκια κτλ. Θα τα δούμε μετά. Τώρα που πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κίνηση, σε αυτή τη διαδρομή που ακολουθούν, είναι να είναι καλά φωτισμένοι, να έχουμε ένα φωτεινό μονοπάτι. Και αυτό χρειάζεται κυρίως στις βραδινές ώρες. Όταν ένας άνθρωπος κάτω στο σαλόνι και ξέρει ότι θα πάει στο μπάνιο, να μπορεί να πάει στο μπάνιο, να μπορεί να πάει στο δωμάτιό του, ή όταν κοιμάται, να μπορεί να σηκωθεί και να πάει στο μπάνιο με ασφάλεια. Οπότε μπορεί να πρέπει να τοποθετήσουμε φωτάκια. Έτσι ώστε να μην μπει στη διαδικασία να αρχίσει να μην έχει που να στερεωθεί ή να μην ξέρει που πηγαίνει. Φωτίζουμε λοιπόν καλά τους χώρους. Ασφαλίζουμε πόρτες και παράθυρα. Για να μην χρειάζεται, να μην μπορεί να μπει κάποιος μέσα αν ένα παράθυρο μείνει ανοιχτό, να μην μπορεί κάποιος να φύγει, εάν το σπίτι είναι ισόγειο για παράδειγμα, να μην μπορεί να μην κινδυνεύσει να πέσει από ένα μπαλκόνι. Διαμορφώνουμε περιβάλλον ασφαλές και όχι αποστηρωμένο, δηλαδή χρωματιστό. Και μάλιστα πολλές φορές τα χρώματα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για να χαράξουμε διαδρομές. Δηλαδή, αν διαμορφώνουμε ένα χώρο φορτίδες, για παράδειγμα, εκεί που εργάζομαι εγώ, στον όροφο που είναι για τους βαριά ανοίκους, ο διάδρομος είναι άλλο χρώμα από το πάτωμα του σαλονιού. Έτσι, ώστε αν κάποιος θέλει να κινείται, να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή και να μην μπαίνει στα πόδια των άλλων. Ωραία. Άλλα προβλήματα πρακτικά. Συνήθως έχουμε δύο έπιπλα. Ένα καναπέ με μία πολυθρόνα έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα βάλω το φτιάξω. Θα βάλω την κουτσά της. Συνήθως το σπίτι μας είναι κάπως έτσι τα έπιπλά μας. Ναι. Και εδώ τι υπάρχει συνήθως? Ένα τραπεζάκι. Και πάνω τι έχει? Μία λάμπα. Συνήθως έχει μία λάμπα με ένα καλό που κρέμει. Έτσι, για να καθόμαστε καλά, λοιπόν, πάει συνήθως υπάρχει και ένα κενό για να μπορούμε να κουμπάμε τα γόνατά μας. Ναι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος με άνοια, εάν θα σηκωθεί, δεν θα πάει, δεν θα κάνει την τυπική διαδρομή να πάει έτσι γύρω-γύρω και να πάει εκεί, αλλά θα σηκωθεί, τα δύο ώρα όπως εδώ, και θα περάσει από εδώ μέσα. Θα περάσει γύρω-γύρω από το τραπεζάκι, έτσι, με εκεί να πέσει, βεβαίως. Λοιπόν, άλλο που πρέπει να κάνετε είναι να απομακρύνετε αυτά τα δύο έπιπλα και να βγάλετε το τραπεζάκι με τη λάμπα. Δηλαδή, κάτσε λεπτό. Αφήστε χώρο, εφόσον ξέρετε ότι θα περάσει από εκεί, δεν χρειάζεται. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, κλείστε τα εντελώς.
να μην βλέπει από εκεί υπάρχει περιθώριο να περάσει. Εάν και σε κάποιες περιπτώσεις, σε τελευταία στάδια, που δεν αντιλαμβάνονται τον χώρο, είναι πολύ δύσκολο και φορός για να περάσει. Θα το δείτε και αυτό δηλαδή να συμβαίνει. Άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να βγάλετε πόμολα από τις πόρτες. Τείνουν να πηγαίνουν σε χώρους όπως η κουζίνα για παράδειγμα, που εκεί είναι γιατί έχει μαχαίρι, έχει πράγματα. Και όταν δουν το πόμολο, όταν δεις ένα πόμολο, προσπαθείς να το ανοίξεις. Είναι πάρα πολύ φορές για να ανοίξεις το πόμολο. Βγάλετε το. Είναι πιο εύκολο να κλείσετε μια πόρτα ή να ασφαλίσετε μια πόρτα αν αφαιρέσετε το πόμολο παρά άμα την κλειδώσετε. Γιατί όταν υπάρχει το πόμολο, θα υπάρχει και η επιθυμία να μπει ένας άνθρωπος μέσα. Αν αφαιρέσετε το πόμολο, θα είναι σαν και εκείνη εκεί την πόρτα. Α, όχι. Ναι, σαν και εκείνη εκεί που δεν έχει πόμολο, δεν σας κάνει κάτι να μπείτε. Τη βλέπετε κλειστή, φεύγετε. Μπορείτε να έχετε ένα πομολάκι δίπλα κρυμμένο για πάλι. Εμείς θα το δούμε πολύ αυτό. Στην δουλειά που κάνω. Στις γωνίες. Στα μυτερά έπιπλα βάζουμε προστατευτικά καλύματα. Τα παράθυρα που είναι σειρώμενα μπορούμε να βάλουμε πύρους, έτσι ώστε να μην ανοίγουν παραπέρα από ένα συγκεκριμένο μήκος. Και στηρίζουμε έπιπλα, βιβλιοθήκες κτλ. Βλέπετε υπάρχει μια βιβλιοθήκη, ο άνθρωπος πηγαίνει, στερεώνεται από εκεί από τη βιβλιοθήκη ή να, και από αυτό μπορεί να στερεωθεί. Εάν δείτε ότι από αυτό στερεώνεται, η βιβλιοθήκη κάποια στιγμή μπορεί να πέσει, τα ράφια μπορεί να γυρίσουν, στερεώστε τα. Μην δημιουργήσετε ατύχημα, γιατί δεν είναι ότι θα πέσουν τα ράφια και θα πέσουν τα βιβλία, είναι ότι μαζί με τα ράφια θα πέσουν και οι άνθρωποι που στηρίζονται σε αυτά. Στερεώνεται καλά εύθραυστα και πιθανώς επιβλαβή αντικείμενα, όχι επειδή είναι εύθραυστα, αλλά επειδή είναι επιβλαβή. Κρύβετε τα καλώδια, τα ελληνικά σπίτια έχουν πάρα πολλά καλώδια. Προσπαθήστε να περιορίσετε τα καλώδια. Με τα καλώδια ο άνθρωπος πέφτει. Έτσι. Απομακρύνετε τα χαλάκια και τα κυλίμια, είναι η μάστιγα στα ελληνικά σπίτια. Είναι το δεύτερο πιο επικίνδυνο πράγμα στα ελληνικά σπίτια. Το πρώτο θα το δείτε μετά. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι σέρνουν τα πόδια τους. Πάρα πολλές φορές μπορεί να σκοντάψουν. Δεν χρειάζεται να έχουν χαλάκια σε όλη τη διαδρομή. Έτσι, αν θέλετε να βάλετε μεγάλα χαλάκια να στερεώσετε με ταινία, στερεώστε τα. Αλλά με τα μικρά τα χαλάκια, αυτά που μπορεί κάποιος να πατήσει και να γλιστρήσει, ή μπορεί να τα πάρει με το πόδι του και να τα σέρνει, δεν χρειάζεται να τα έχετε. Αφαιρέστε τα. Καλύπτουμε ή απομακρύνουμε τα έπιπλα με τις γωνίες. Με το κομωδίνο προτιμάμε να είναι ψηλό ή χαμηλό, αλλά πάντα με καλυμμένες τις γωνίες. Και ένα δίλημα στο οποίο δεν θα σας απαντήσω. Είναι το αν βάζουμε κάγκελο στο κρεβάτι. Αυτό είναι μια απόφαση στην οποία ακόμα και στη δουλειά που κάνω την παίρνει η οικογένεια και όχι εμείς. Γιατί εγώ έχω δει ανθρώπους να πέφτουν από το κρεβάτι επειδή δεν είχαν κάγκελο και έχω δει και ανθρώπους να έχουν κάγκελο, να σκαρφαλώνουν το κάγκελο και να πέφτουν από μεγαλύτερο ύψος. Οπότε εκεί πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Και δυστυχώς δεν είναι εύκολη η απόφαση. Έτσι, πολλές φορές καταλήγουμε στο να βάζουμε μια πολυθρόνα προκειμένου να μην πέσει αν γυρίσει, αλλά να μπορεί να σηκωθεί, εάν θέλει να σηκωθεί. Στο εξωτερικό, αυτό που κάνω πολλές φορές είναι ότι βάζω ένα στρώμα δηλαδή στο κρεβάτι, έτσι ώστε αν πέσει, να πέσει πάνω στο στρώμα. Αλλά αν σηκωθεί και πατήσει πάνω στο στρώμα ή σκοντάψει τα μαξιλάρια, θα πέσει σίγουρα. Οπότε πάντα πρέπει να ξέρετε ποιο είναι το επόμενο. Τι ακριβώς θα κάνετε, ποια είναι η δράση που θα πάρετε προς αυτό το θέμα. Ωραία. Να πάμε και στο αίτημα, θέλω να πάω σπίτι. Είναι δεδομένο ότι το σπίτι το οποίο αναζητούν συνήθως δεν υπάρχει. Είναι το σπίτι της μαμάς. Είναι το σπίτι στο οποίο όλα τα παιδάκια αισθάνονται ασφαλή. Έτσι. Όσο κακιά και αν είναι η μαμά, όσο αυστηρή και αν είναι η μαμά, ένα μικρό παιδάκι στο σπίτι και με την παρουσία της μαμάς αισθάνεται ασφάλεια. Ό,τι και να γίνεται έξω. Λοιπόν, έχει κατοχή, πόλεμο, βομβαρδισμούς. Ό,τι και να έχει μπροστά στη μαμά, με τη μαμά αισθάνεται ασφάλεια. Αυτό ζητάνε. Ήταν τη θαλπορή της μητρικής αιστείας. Αυτό βεβαίως δεν μπορείτε να το παρέχετε. Ό,τι και να κάνετε, έχω δει πάρα πολλές φορές περιστατικά τα οποία παίρνουν τους ανθρώπους, τους πηγαίνουν από το ένα διαμέρισμα στο προηγούμενο διαμέρισμα, στην προηγούμενη γειτονιά, στο πατρικό σπίτι, στο Βόλο είδα μια κυρία που την πήγανε, δεν το αναγνώριζε, ήθελε να πάει σπίτι της. Δεν είναι το κτίριο που ζητάνε, είναι τι έχει μέσα το κτίριο. Δυστυχώς δεν μπορείτε να το παράγετε. Μπορείτε να δείτε βέβαια πράγματα τα οποία κρύβονται μέσα σε αυτό το αίτημα, όπως είναι το πεινάω, το θέλω να πάω τουαλέτα, το μιστάζω, το πονάω, το βαριέμαι και το θέλω την προσοχή σου. Και πού τα ξέρεις εσύ, ρε Πρόσκα.
Πολύ απλά, γιατί και εσείς αν είστε κάπου και πεινάτε ή θέλετε να πάτε τουαλέτα και δεν ξέρετε που είναι η τουαλέτα ή νιστάζετε και κουραστήκατε ή πονάτε ή βαριέστε ή δεν σας δίνουν καμιά προσοχή και βαρεθήκατε, πού θέλετε να πάτε? Σπίτι σας. Και αυτοί. Σπίτι σας να πάτε. Τώρα, πώς το αντιμετωπίζουμε? Δεν λέμε εδώ είναι το σπίτι σου, γιατί εκείνος δεν πιστεύει ότι εδώ είναι το σπίτι του. Άρα, λέμε ναι, θα πάμε σπίτι. Αποδεχόμαστε το αίτημα ως έγκυρο. Παρέχουμε επιβεβαίωση και εναλλακτική μορφή της ιστορίας που μας αναφέρει. Πού θέλεις να πας? Θέλω να πάω σπίτι. Τι θες να κάνεις? Θέλω να μαγειρέψω. Μα έχω μαγειρέψει εγώ. Μην ανησυχείς, έχω μαγειρέψει εγώ. Θα τα πάρουμε μαζί μας και θα τα πάμε σπίτι να φάμε όλοι μαζί, για παράδειγμα. Ή μην ανησυχείς, έχω ενημερώσει εγώ τα παιδιά και θα έρθουν από εδώ να σε πάρουν και θα πάμε όλοι μαζί σπίτι. Εναλλακτικές μορφές στην ιστορία. Παραμένουμε ευέλικτοι να μπορούμε να διαμορφώσουμε την ιστορία μας και να έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορεί να χρειαστεί να μπούμε στον παραλογισμό, αλλά δεν κυριευόμαστε από τον παραλογισμό. Ξέρουμε δηλαδή που πατάμε. Αποσπάμε την προσοχή με μια δραστηριότητα και πολλές φορές τι δουλεύει? Δουλεύει το να πάμε μια βόλτα και να γυρίσουμε πίσω. Ακόμα και αυτό πολλές φορές δουλεύει. Άρα λοιπόν, δεχόμαστε ότι αυτό το οποίο μας λέει είναι αλήθεια και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να ελαφρύνουμε την αγωνία και το άγχος που κρύβονται πίσω από αυτό. Από μια ιστορία, θέλετε. Κάποιοι έχετε ξαναγώσει την ώρα και άλλα, αισθάνομαι και άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι η κυρία Μαρία στην προηγούμενη μονάδα που δούλευα, η οποία έχει πάσει από άνοια και η οποία κάθε μεσημέρι κατεβαίνει, είναι πάρα πολύ σωματώδης, έχει μια μπαγκούρα και θέλει να πάει σπίτι της γιατί πρέπει να βάλει τα βόδια στο μαντρί. Εντάξει. Η κυρία αυτή έχει ένα γιο, ο οποίος είναι στα 50-55 του, δεν έχει προλάβει τη μάνα του να έχει βόδια. Έτσι, είναι άρα κάτι, μια ιστορία από τα παιδικά της χρόνια. Και κάθε βράδυ, κάθε απόγευμα δημιουργείται πολύ μεγάλη ένταση, διότι κατεβαίνει και ζητάει να φύγει για να πάει τα βόδια στο μαντρί. Και δεν μπορείς εύκολα να τη μαζέψεις, δεν μπορείς εύκολα να έρθεις σε σύγκρουση μαζί της. Ακόμα και ο γιος της, μα τι είναι αυτά που λες, ρε μάνα, μπαίνουν πολύ εύκολα σε σύγκρουση. Οπότε παρεμβαίνω εγώ μια φορά και αρχίζω να παίζω το αυτό που σας λέω. Μην ανησυχείτε, κυρία Μαρία. Τα έχω βάλει εγώ τα βόδια στο μαντρί. Σε ποιο μαντρί μου λέει, στο πάνω ή στο κάτω? Τη λέω σε ποιο έπρεπε να τα βάλω. Μου λέει, δεν τα έχει βάλει, μου λέει, με κοροϊδεύει. Με κοροϊδεύει, μου λέει και θέλω να φύγω. Σε ποιο έπρεπε να τα βάλω? Μου λέει, στο πάνω έπρεπε να τα βάλει, στο κάτω βάζουμε το καλοκαίρι. Το χειμώνα. Στο κάτω βάζουμε το χειμώνα, στο πάνω το βάζουμε το καλοκαίρι. Εντάξει. Εκείνη τη στιγμή δεν έπιασε. Την επόμενη φορά όμως είναι αυτό που σας λέω εδώ. Μαζεύετε ό,τι πληροφορία έχετε. Δεν έχετε ζήσει τα συμβάντα αυτά που ανακαλούν εκείνοι οι άνθρωποι. Γιατί είναι συμβάντα από τα παιδικά τους χρόνια. Από τα βιώματά τους σε μικρή ηλικία. Μαζεύετε ό,τι πληροφορία έχετε. Δεν πειράζει. Θα αποτύχετε την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά. Χρησιμοποιήστε ό,τι έχετε, φτιάξτε μια παράλληλη πραγματικότητα, βάλτε την ταιριά, κουμπώστε την επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και δώστε την ανακούφιση που χρειάζεται. Την επόμενη φορά, πώς να τη πω, τα έβαλα εγώ τα βόδια και τα έβαλα στο πάνω μαντρί, γιατί στο κάτω τα βάζουμε το χειμώνα. Έτσι, προλαβαίνεις κάτι. Για 5 λεπτά, για 5 λεπτά, για 10 λεπτά, 10 λεπτά. Ένα άλλο συχνό φαινόμενο, το οποίο επίσης δημιουργεί επιθετική συμπεριφορά και διέγερση, είναι οι ιδέες κλοπής. Οι οποίες, εάν είναι στην απλή τους μορφή, είναι έχασα, μου κλέψανε. Εάν είναι σε πιο σύνθετη μορφή, και εκεί πλέον χρειάζεται και παρέμβαση ιδιαίτερη, είναι θέλω να με σκοτώσω. Θέλω να μου κάνω κακό. Αυτό είναι ένα παρανοϊκό σύμπτωμα, έτσι λέγεται, και εκεί το αναφέρουμε. Το αναφέρουμε στο γιατρό γιατί μπορεί να πρέπει να δοθεί εφαρμογευτική αγωγή. Γιατί το θέλω να με σκοτώσουν, μπορεί μετά να γίνει θέλω να με δηλητηριάσουν και άρα δεν τρώω. Άρα λοιπόν, όταν μας λένε ότι έχασα τις τσάρες το ένα το άλλο, εμείς τι κάνουμε? Δείχνουμε κατανόηση και συμπαραστακόμαστε. Ναι, έχεις δίκιο. Εξετάζουμε όμως παράλληλα και την πιθανότητα να λέει αλήθεια, ειδικά σε περιπτώσεις κλοπής και κακοποίησης, αφήνουμε και ένα παράθυρο να λέει αλήθεια ο άνθρωπος. Πολλές φορές μας έχουν έρθει και μου λένε εμένα, ας πούμε, ότι μου έλεγε ότι την κλέβουν και δεν την πίστευα και πήγα και δεν είχε μείνει ούτε κατσαρόλα. Όντως την κλέβανε. Δεν την πίστευε. Δεν την πίστευε γιατί πιο πριν της είχαν κλέψει το κόκκινο φόρεμα το οποίο είχε φορέσει στο γάμο της και τώρα δεν το είχε κτλ. Και κάποια στιγμή όταν έλεγε με κλέβω, ήταν το παράδειγμα με το βοσκό και το λύκο. Έτσι. Ναι, αλλά όταν δεν λέει μου πήρα, μου λέει μου πήρες. Εκεί πήγε. Ωραία.
Ωραία, να πω τι κάνουμε. Σε εκείνη την περίπτωση λοιπόν, αυτό το γενικότερα όταν έχει να κάνει με το με κλέψανε ή μου πήρες, είναι δεν στο πήρα ή μάλλον στο πήρα. Στο πήρα για να το φυλάξω. Εγώ το έχω, κάτσε να θυμηθώ που το έχω κρύψει. Δηλαδή μπαίνετε στη διαδικασία να αποδειχτείτε αυτό που σας λέει. Εγώ το πήρα. Εσείς το πήρατε, εσείς το πήρατε. Μου πήρες τον πίνακα, ναι, εγώ τον πήρα, μου είπες να πάω να τον φτιάξω. Τον έχω πάει τώρα να τον φτιάξω ή σκέφτηκα εγώ ότι είχε μπει υγρασία στον πίνακα και θα καταστρεφότανε. Τον έχω πάει να τον φτιάξω, θα τον φέρω εγώ σε 5 μέρες. Μου έχεις κλέψει το πορτοφόλι μου ή μου έχουν κλέψει το πορτοφόλι μου. Έχεις δίκιο, όντως λείπει το πορτοφόλι σου, το έχω πάρει εγώ για να το φυλάξω, κάτσε λίγο να θυμηθώ που το έχω βάλει και να πάω να στο φέρω. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα όταν εκείνος πιστεύει ή εκείνη συνήθως πιστεύει ότι της έχετε κλέψει κάτι ή της έχουν κλέψει κάτι να της πείτε όχι δεν το έχουμε κλέψει. Κανένα νόημα. Γιατί εσείς το έχετε κλέψει, το ξέρει. Ναι. Και ποιος θα επαναφέρει εσάς όταν ξεπεράσει αυτά. Εάν στα πρώτα στάδια έχει νόημα να μπει σε αντιπαράθεση προκειμένου να φέρεις κάποιον στην πραγματικότητα που είμαστε. Αυτή είναι η ερώτηση. Στα αρχικά στάδια. Δηλαδή συνέλθει από εμάς. Ναι, νομίζω ότι όταν φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε για το πρόβλημα, τότε όλοι οι φροντιστές έχουν κάνει την πρώτη προσπάθεια να επαναφέρουν στην πραγματικότητα και έχουν αποτύχει. Οπότε όταν φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε τι κάνουμε, πάνε να πει ότι αυτό δεν έχει δουλέψει. Όντως, τις πρώτες φορές που αυτό εμφανίζεται, λειτουργούμε φυσιολογικά όπως λειτουργούμε σε ένα σωρό συνανθρώπους μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια λάθος εντύπωση για κάτι. Αλλά όταν αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ωραία, για παράδειγμα τα κλειδιά. Μου κλέψαν τα κλειδιά μου. Έτσι. Εσείς ξέρετε ότι δεν έχουμε κλέψει τα κλειδιά, αλλά τα κλειδιά είναι κάπου θαμμένα, θα έλεγα, σε κάποια από αυτά εδώ τα μέρη. Όπως είναι επίσης και άλλα σημαντικά εξαρτήματα, όπως. Και οι μασέλες. Τα πιο πολύτιμα πράγματα που μπορεί να έχει κάποιος, έτσι. Το πορτοφόλι, τα ακουστικά, οι μασέλες και τα κλειδιά. Και τα χρυσαφικά μπορεί. Λοιπόν. Εσείς ξέρετε, δεν έχει νόημα, γιατί αν μπείτε στην αντιπαράθεση και εκείνη αποδεχτεί αυτό που της λέτε, τη ματαιώνετε. Της υπενθυμίζετε δηλαδή ότι ξεχνάει διαρκώς. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή αν βλέπετε ότι το κάνει 4-5 φορές την εβδομάδα, μπορείτε να της πείτε κάτσε λίγο ρε παιδάκι μου και εγώ τα χάνω συνέχεια τα κλειδιά μου, κάτσε να πάω να δω με κουστά ψυχά. Αυτό είναι ένας ήπιος τρόπος να το πείτε. Ή να πείτε ότι εγώ τα βάζω, εγώ τα είχες βάλει κάπου και εγώ τα πείραξα. Επίσης, είναι και ένας λόγος να οργανώσετε, ειδικά στα πρώτα στάδια, να οργανώσετε λίγο καλύτερα τη ζωή της. Δηλαδή, να προσπαθείτε να της πείτε. Μπαίνοντας στο σπίτι, αφήνεις τα κλειδιά στο τραπεζάκι αριστερά. Και εκεί μπορεί να βάλετε και ένα σηματάκι, να έχει κλειδιά. Να θυμάται, δηλαδή, εκεί είναι τα κλειδιά. Ή αν βρει κάπου κλειδιά, εκεί να τα πάει. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Η κυρία πρώτα και μετά εσύ. Τότε από εδώ η κυρία και μετά εσύ. Ποιο γιατρό σα το είπε αυτό. Τώρα εντάξει, θα μην δώσω το γιατρό. Ναι. Ότι δεν έχει νόημα γιατί μόνο το κουράζει και το στενοχωρεί. Άλλο γιατρό. Ενώ σε ρωτούσαν στα πρώτα στάδια. Άλλο γιατρό. Όχι, σε όλα τα στάδια. Για παράδειγμα. Ναι, βεβαίως. Εάν βλέπετε ότι δεν μπορεί να απαντήσει, δεν του ρωτάτε ερωτήσεις που δεν μπορεί να απαντήσει. Αλλά το ρωτάτε ερωτήσεις που μπορεί να απαντήσει. Που ξέρετε ότι μπορεί. Για παράδειγμα, αυτό τι χρώμα είναι. Εάν δείτε ότι δεν μπορεί να σας πει τα χρώματα, δεν κάνετε αυτό. Δεν το λέτε αυτό. Ή μπορείτε να το δώσετε και αν το παιδί, να σου δείξω πόσα νομίσματα έχει στα χέρια σου. Μπορεί. Δύο. Άρα λοιπόν, προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται. Τότε δεν το κάνετε. Τότε δεν ρωτάτε. Εκεί τότε μπορείτε να διηγήσετε. Μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία της διήγησης. Να πάρετε το άλμπουμ με τις φωτογραφίες και να πεις «Α, εδώ είσαι εσύ με τον αδελφό σου και τη μαμά σου. Και εδώ είμαι εγώ παιδάκι». Θυμάμαι τότε που πηγαίναμε και με πήγαινε βόλτα και αυτά. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να τη βάλετε στη διαδικασία της ανάκρισης.
Μπορεί όμως να τη βάλει στη διαδικασία της περιγραφής. Σαφέστατα δεν πρέπει ποτέ να φέρουμε τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή μόνο κατάθεση θα το προκαλέσει. Και του Δημήτρη τον βοηθάει το να λειτουργήσει πιο πολύ. Δηλαδή του πει για προσπάθεια να θυμηθεί. Εάν δείτε ότι δουλεύει, δουλεύει. Εάν δείτε ότι δεν δουλεύει, όχι. Δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή σε όλα, αυτά δεν είναι πανάκια, δεν σημαίνει ότι αυτά είναι και δεν είναι άλλα. Σαφέστατα, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, όμως δεν πρέπει να τους φέρνουμε σε δύσκολες θέσεις. Θα δείτε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Απλά εδώ πέρα, αυτή η ομιλία γενικότερα, σκοπό δεν έχει να σας δώσει τις λύσεις, έχει να μπείτε στη διαδικασία του πώς βρίσκουμε λύσεις. Έτσι δεν μπορεί κανένας, δεν μπορώ εγώ να σας δώσω τις λύσεις χωρίς να ξέρω τον άνθρωπό σας. Ναι. Για τα κλειδιά, οτιδήποτε συμβαίνει, μπορώ να το αντιμετωπίσω. Πραγματικά μου φαίνεται εύκολο αυτό που είπατε. Αυτό που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω είναι ότι ό,τι έχει συμβεί στη ζωή του του συζύγου, εγώ δεν έχω προκαλέσει. Εγώ τον έστειλα στο νοσοκομείο τον αρρώστησα. Εγώ το έκανα εκείνο. Εγώ το κατέστρεψα οικονομικά. Εγώ τα έχω κάνει τα πάντα. Μόνο το άσχημα πράγμα που δεν συμβαίνει. Για να δικαιολογηθώ σε αυτό την αλήθεια. Εκεί που, τι να το πω. Α, έχεις δίκιο. Εγώ το προσπάθησα. Μια φορά, συγγνώμη. Αφού εγώ σε έστειλα στο νοσοκομείο, μπορείς να μου πεις με ποιο τρόπο να σε ξαναστείλω να σηκάσω. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση, όταν βλέπετε ότι ένας άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη αιμονή και αυτή είναι το να κατηγορεί εσάς, μπορείτε να το συζητήσετε με τον γιατρό σας, μπορεί να χρειάζεται μια ιατρική αγωγή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να αμφισβητήσω αυτό το οποίο μου λέει. Θα ζήταγα συγγνώμη. Θα του πει την αλήθεια, μου πάλι. Εάν εσείς συγχύζεστε, το γεγονός ότι εσείς συγχύζεστε, σημαίνει ότι μπαίνετε στον παραλογισμό, αυτό που έλεγα πριν. Δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει απλά να κλείσει το κεφάλαιο αυτό. Είναι θέμα αυτοσυγκράτησης και εκπαίδευσης. Προσέξτε λίγο. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλω να σας πω ότι και όλα έχουν ένα όριο. Σωστά. Ας πούμε, όταν έμπαινα και στον άντρα που λέει το σπίτι αυτό είναι δικό μου και σηκωθείτε να φύγετε. Πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα και να φύγουμε και να ανοίξουμε μόνοι. Όχι, πρέπει να πείτε ότι έχεις δίκιο. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες να βρούμε σπίτι. Και θα φύγει. Μην ανησυχείς. Αλλά λέμε συνέχεια ναι, δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνετε σε σύγκρουση για πράγματα τέτοια. Δηλαδή, να μπείτε σε σύγκρουση για να τον κάνετε μπάνιο. Να μπείτε. Να μπείτε σε σύγκρουση για να πάρει τα φάρμακά του μέχρι ένα σημείο, ναι, να μπείτε. Αλλά να μπείτε σε σύγκρουση επειδή σας λέει ότι εσύ φταίς που εγώ έχασα τη δουλειά μου. Ναι, έχεις δίκιο, εγώ φταίω, συγγνώμη. Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο να απαντήσετε λογικά. Είναι ένας παραλογισμός αυτός. Γιατί να σταθείτε με λογικούς όρους σε αυτόν τον παραλογισμό. Δεν μπορείτε. Αλλά αυτές οι αιμονές, αυτές οι αιμονές δεν είναι ότι σήμερα την τελειώσαμε. Αύριο το πρωί ξανά είναι πάλι. Ναι, και το πλεονέκτημα της άνοιξης είναι ότι δεν θα θυμάται την απάντηση που δώσατε χθες κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε μπορείτε να την ξαναδώσετε χιλιάδες φορές. Τι θέλω να πω. Ότι ουσιαστικά είναι αυτό που είπαμε πριν. Γιατί είπαμε, δεν είπαμε πριν ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή τη σχέση. Ξεχνάτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι λογικός. Αποφασίζετε. Ναι, ναι, σαφέστατα. Γι' αυτό το είπα από την αρχή που ήσταν ξεκούραστη. Δεν είναι μόνο δύσκολο, αυτό είναι που φέρνει τη θλίψη. Σωστά. Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν μάνες οι οποίες φροντίζουν τα παιδιά τους με άνοια. Υπάρχουν σύζυγοι οι οποίοι φροντίζουν τους συζύγους τους. Υπάρχουν χειρότερα. Πάντα υπάρχουν χειρότερα και πάντα υπάρχει άλλος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα όπως είπαμε πριν. Αλλά είναι ο αγαπημένος άνθρωπος. Σωστά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνετε σε αντιπαράθεση. Βρείτε έναν τρόπο να γλιτώσετε την αντιπαράθεση. Τουλάχιστον για αυτά τα μικρά ζητήματα. Δηλαδή, αν σας πει φύγει από το σπίτι μου και της πείτε ναι, εγώ θα φύγω, αλλά θα φύγω αύριο. Και μετά σε 10 λεπτά σας ξαναπεί φύγει από το σπίτι μου. Ναι, εγώ θα φύγω αύριο. Γιατί να μην το κάνετε αυτό. Σας στοιχίζει κάτι. Όχι. Δηλαδή, αυτό που σας προσφέρει είναι να μην συγχυστείτε. Να κάτσετε και να το ψυχολογήσετε και να πείτε, α, κοίτα να δεις τώρα, ό,τι μου λέει ναι, θα της λέω και να το διασκεδάζετε που λέω. Σήμερα μου έλεγε η μάνα μου να φύγω από το σπίτι, της είπα ναι, μανούλα μου, θα φύγω και θα σου φέρω μια γυναίκα. Μετά από 5 λεπτά το ξαναθυμόταν. Δεν το θυμόταν. Μετά από μία μέρα μου το ξανάπε. Και εγώ της απάντησα, ναι, μανούλα μου, έχω κανονίσει να φύγω. Ναι, δηλαδή. Έχετε τη δυνατότητα να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία του εγώ σου λέω ναι, δέχομαι αυτά τα οποία μου λες και διαχειρίζομαι όσο δυνατόν συναισθηματικά πιο ανώδυνα για μένα και για σένα τη φροντίδα σου και έχετε την άλλη δυνατότητα να της φέρετε αντίρρηση
και να πάθει κεφαλικό. Γιατί εσείς θα το πάθει το κεφαλικό, δεν το πάθει εκεί. Να πω κάτι όμως, να πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η μέθοδος της αποδοχής και του ναι δουλεύει. Τουλάχιστον στην δική μου περίπτωση, η μαμά μου προσθέτει διάφορα και μου λέει: λέω ναι, μαμά μου θα το κάνει. Α, θα το κάνει. Μου λέει: ωραία. Η μέθοδος αποδοχής δουλεύει σε όλη μας τη ζωή. Ναι. Σε έναν προβληματικό εργαζόμενο. Εάν αντιληφθείς τι είναι τα προβλήματά του και ποιες είναι οι δυνατότητές του. Και έχεις έναν άλλο που δεν μπορεί να διαχειριστεί πελάτες. Και αποφασίζεις ότι δεν θα τον αφήσεις να διαχειριστεί πελάτες. Θα κάνει άλλα πράγματα. Δεν θα έρχεται ποτέ σε επαφή με πελάτες. Θα είναι στα πλυντήρια για παράδειγμα. Και στα πλυντήρια μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλός εργαζόμενος. Αρκεί να αποδεχτείς αυτό που έχεις μπροστά σου. Τον άνθρωπο που αγαπάς. Αν αποδεχτείς ότι έχει αυτές τις δυνατότητες και αυτά τα μειονεκτήματα και τα αποδεχτείς, είσαι εντάξει. Η αποδοχή είναι η πιο σημαντική παράμετρος της αγάπης. Όχι, δεν είναι. Είναι υπεράνθρωπο. Ναι. Ναι. Είναι ανώτερο ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Δεν είναι εύκολο, σωστά. Ναι. Μπορείτε εκείνη τη στιγμή να της πείτε τι σημασία έχει δεν αγαπάμε μία την άλλη. Καταλάβατε. Και αυτό το οποίο λέτε είναι ότι έχετε πάρει τη μητέρα σας και την έχετε φέρει σε ένα περιβάλλον αποδοχής και αγάπης. Έτσι. Ναι, γιατί βλέπεις ότι το και... μητέρα που δεν φτάνω να το μεγάλο, σάμα, όχι, αυτό το σημαντικό και αυτό. Εγώ τους αφήνω. Καλά κάνετε. Γιατί πάρα πολλές φορές ακόμα και το να διεκδικήσω ότι αυτό είναι δικό μου σημαίνει ότι είσαι ζωντανός. Έτσι δεν είναι κακό. Ναι, δεν... Ναι. Επεμβαίνει. Εντάξει, αλλά επεμβαίνει γιατί δεν είναι ξεκάθαρα το όριά της. Δεν ξέρει ποιος είναι ο ρόλος της σε αυτή την ανατροφή. Αυτό ίσως περισσότερο να πρέπει να το συζητήσετε με το μεγάλο γιο σας παρά με την ίδια. Ναι, πάντως την έχω πάρει ενώ το σπίτι είναι στην Αθήνα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κακό αυτό. Από τη στιγμή που δεν επηρεάζει τη δική σας λειτουργία ως οικογένεια. Έτσι, γιατί. Εντάξει, όταν θα δείτε ότι αυτό αρχίζει και δυσκολεύει, όταν θα δείτε ότι αυτό θα σας απορροφά χρόνο από τα παιδιά σας, εκεί μπορείτε να σκεφτείτε μια εναλλακτική. Είχα πει γυναίκες, αλλά δεν ήμουν ευαίσθητη. Και γι' αυτό τελικά αποφάσισα τις γυναίκες να τις έχω στο σπίτι, να ελέγχω και να σας βοηθάνε στις δουλειές. Αυτό, αν έχετε δυνατότητα να το κάνετε από άψη χώρου, είναι μια καλή λύση. Θα φτάσει σε ένα σημείο που αυτό που τις κάνετε στο σπίτι δεν θα είναι αρκετά. Δηλαδή, στο σπίτι δεν μπορείτε να τις παρέχετε νοητική ενδυνάμωση με τον τρόπο που μπορεί να τις κάνει ένας επαγγελματίας. Στο σπίτι δεν μπορείτε να τις παρέχετε την κοινωνικοποίηση, περιττέρω κοινωνικοποίηση που χρειάζεται ή τα ερεθίσματα που χρειάζεται, γιατί έχετε και τις δουλειές του σπιτιού, έχετε και τα παιδιά σας ασχοληθείτε. Εκεί σκεφτείτε την πιθανότητα να πάτε σε ένα κέντρο ημέρας. Σκεφτείτε τη δυνατότητα να έρχεται κάποιος και να κάνει νοητική ενδυνάμωση στο σπίτι, αλλά σκεφτείτε τη δυνατότητα να εμπλουτίσετε το πρόγραμμά της, να της δώσετε και παραπάνω πράγματα. Αλλά συνήθως μια γυναίκα και μια οικογένεια δεν μπορεί να λειτουργήσει συστηματικά και να κάνει νοητική ενδυνάμωση ή να κάνει απασχόληση. Δεν θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη ωριμότητα, πολύ ελεύθερο χρόνο. Ναι. Σωστά είναι, δεν θα κάνει τίποτα για να τα βλάψει. Ναι. Δεν θα κάνει τίποτα για να τα βλάψει. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κάνει κάτι το οποίο υπερεκτιμώντας τις δυνατότητές της. Πάντως, εγώ έχω δει, από το κλείνω για να σας κουράζω, ότι ας πούμε, πέρσι που την έστειλα, μένα που την έστειλα πρώτη, γιατί θα ερχόμαστε στην Ελλάδα για δύο-τρία χρόνια, την έστειλα πρώτη αυτή, και βρήκα μια γυναίκα, είπε και την βρήκα. Από δύο χρόνια. Μέχρι ένα μαχαίρι μια μέρα πέταξε και ήταν μπροστά από το παιδί, γιατί κάτι μαλώνει.
Εντάξει, εγώ ήμουν άγιος, διορμόνες είχαμε. Λοιπόν, και πραγματικά τώρα που είναι στο σπίτι μου, τη βλέπω να λίγο, δηλαδή με τις γυναίκες εκεί. Απλά θα ξέρετε ότι όταν ζητάει να πάει σπίτι, κάτι την ενοχλεί και κάτι παραπάνω χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Πώς αντιμετωπίζουμε την άρνηση να έχει γυναίκα, δηλαδή η μαμά μου λέει, εγώ μπορώ να κατάνω όλα αυτά. Δεν θέλω καμία γυναίκα. Δυστυχώς, ο τρόπος για να το κάνετε αυτό σε μια γυναίκα, συνήθως είναι να την πάρετε από το σπίτι της. Να της αλλάξετε το σπίτι. Ναι. Στο σπίτι, εφόσον έκανε κουμάντο πάντα, δεν πρόκειται να μπείτε και να τις κάνετε εσείς και καμία άλλη γυναίκα. Συνήθως δηλαδή, να μην σας πω ότι πρέπει να την πάτε σε έναν οργανωμένο χώρο, δεν προτείνω αυτό. Αυτό που προτείνω όμως είναι να την πάρετε και να την πάτε σε ένα άλλο διαμέρισμα, όπου να μην είναι σαφή τα όρια της ιδιοκτησίας. Ποιος είναι το αφεντικό εδώ. Να μην νομίζει δηλαδή ότι είναι στο δικό της σπίτι. Από τη στιγμή που θα είναι στο δικό της σπίτι, θα θέλει πάντα να μην έχει γυναίκα. Πιθανόν ναι και πιθανόν όχι. Σίγουρα θα δημιουργήσει λιγότερα προβλήματα από το να μην είναι μόνη της σε ένα σπίτι. Γιατί σε ένα σπίτι μόνη της μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον εαυτό της, μπορεί να είναι επικίνδυνη για την πολυκατοικία, μπορεί να πέσει και να χτυπήσει. Συγγνώμη να πω και εγώ μια εναλλακτική, επειδή το ίδιο πρόβλημα με την κυρία που συνάντησα εγώ, με τη μαμά μου. Βέβαια η μαμά μου ήταν στην επαρχία και έτσι είπαμε θα βάλουμε μια κυρία να σε βοηθάει. Όχι, όχι, δεν θέλω κανένα, τα κάνω όλα πάρα πολύ καλά και δεν θέλω κανένα. Εμείς ωστόσο της πήγαμε γυναίκα. Στην αρχή κάποιες αντιρρήσεις, μετά μία την αποδεχόταν, αλλά στο τέλος τη συνήθισε. Μπορείτε... Αδικό, μιλάμε ναι, ναι, ναι. Για πολύ αδικό στάδιο. Δικαιολογίες μπορείτε να βρείτε. Για παράδειγμα, θέλω να πάρω μια γυναίκα αλλά, για να μου κάνει το σίδερο, αλλά δεν θέλω να την αφήνω σπίτι μου όταν λείπω. Θέλω να τη φέρνω εδώ που είσαι εσύ και θα φέρνω τα ρούχα να τα σιδερώνει εδώ. Παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, μπορείτε να βρείτε τρόπους να τη βάλετε να σας βοηθήσει σε κάτι και έτσι να χώσετε και έναν άνθρωπο στο σπίτι. Ένας άλλος τρόπος είναι να πείτε ότι, κοίτα να δεις βρε παιδάκι μου, μου είπε μια φίλη μου που την εκτιμά, θα πρέπει να βρείτε κάποιον, ότι έχει μια κοπελίτσα, η οποία μόλις ήρθε από το χωριό, την χώρα της κτλ. Δεν έχει που να μείνει και ζήτησε να την φιλοξενήσουμε για ένα διάστημα. Και σκέφτηκα να την φιλοξενήσουμε εδώ και να μου κάνει τις δουλειές, τις δικές μου δουλειές να μου κάνει. Απλά δεν θέλω να την έχω μόνη της στο σπίτι. Εσείς εδώ πέρα, σε παρακαλώ πολύ να μένει εδώ. Δηλαδή, μπορείτε να βρείτε τρόπους. Αν μπείτε στη λογική. Αν τη πείτε, θα φέρω μια γυναίκα για να σε φροντίζει και εκείνη σας πει όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Είναι καλό να τους αφήνουν στο σπίτι τους, στα πράγματά τους, στις φωτογραφίες τους. Όταν το σπίτι αρχίζει και γίνεται ένας χώρος στερημένος από ερεθίσματα, είναι πάρα πολύ κακό. Είναι ίδρυμα, είναι σαν να την έχετε ιδρυματοποιήσει χωρίς να βρίσκεται σε οργανωμένο περιβάλλον. Δηλαδή, οι ανάγκες ενός ανθρώπου με άνοια είναι πολυσύνθετες. Πρέπει να καλύπτονται σε πολλά επίπεδα από άψη υγείας, νοσηλευτικής φροντίδας, ψυχοκοινωνικής απασχόλησης, ερεθισμάτων. Εάν αυτά δεν μπορείτε να τα δώσετε στο σπίτι, εγώ έχω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι μένουν στο σπίτι τους, έχουν τρεις γυναίκες για όλο το 24ωρο, έχουν οδηγό για να τους πηγαίνει βόλτα, έχουν έναν, στέλνουμε εμείς έναν ψυχολόγο το πρωί, έναν ψυχοθεραπευτή το απόγευμα για να τους κάνει νοητική ενδυνάμωση. Αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να φύγει από το σπίτι του. Δεν είναι όμως όλοι αυτοί. Ο συγγενής μένει στο ισόγειο, αυτή μένει στον πρώτο όροφο. Δηλαδή δεν είναι όλα τα σπίτια έτσι. Αυτό είναι μια ιδανική περίσταση. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν 5-6 άτομα να ασχολούνται με έναν άνθρωπο. Έτσι. Άρα λοιπόν εκεί επιλέγεται έναν χώρο ή μια κατάσταση στην οποία θα υπάρχουν ερεθίσματα και απασχόληση. Ναι. Σχετικά με τι. Τώρα τον απασχολείται να το φαίνει πιο στο θάνατο και γρήγορα. Ναι, δηλαδή το
Καταρχάς, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε πάντα είναι όσο βαραίνει το περιστατικό, πρέπει να είμαστε σε επαφή με τους γιατρούς, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να μειώσουμε τη φαρμακευτική αγωγή. Μπράβο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν και παίρνουν φάρμακα επειδή τα πέρανε στην αρχή της νόσου, αλλά όσο βαραίνει η κατάστασή τους δεν τα χρειάζονται. Ωραία. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, εάν εσείς αισθάνεστε ότι ο πατέρας σας είναι ευχαριστημένος και αποκτά ποιότητα ζωής όταν απασχολείται η κόρη του μαζί του, ότι μπορείτε να βρείτε πράγματα για να τον κρατάτε σε εγρήγορση, να τραγουδάτε μαζί, να κάνετε έστω μια βόλτα μαζί, να πηγαίνετε κάπου έστω με αμαξίδιο ή οτιδήποτε. Και εκείνες τις ώρες είναι ποιοτικές και για εκείνον και για εσάς, και η εναλλακτική σας είναι να ζήσει 5 μήνες παραπάνω και να κοιμάται όλη μέρα, εγώ για μένα η απάντηση είναι ξεκάθαρη του τι θα διάλεγα. Αλλά είναι δική σας η απόφαση. Είναι δική σας η απόφαση. Να συνεχίσω λίγο να πω ότι αυτές είναι οι βασικές κρυψώνες και πολλές άλλες. Θα μιλήσουμε και μετά. Ναι. Α, μπαίνετε αμέσως έτσι. Όταν ο αδερφός της όμως, επειδή διέτρεψε πάλι, σε δείξει το γιον της, λέει, πρέπει να στη χάρη στην καρύμα. Το δέχει. Τι θέλετε. Εμάς δεν το δέχει. Εντάξει, άρα πείτε... Και σε άλλα πράγματα. Θέλει να σας πει ότι σε εμάς είναι αρνητική σε εμάς. Βέβαια, αφού είστε η κόρη της. Ναι, αλλά είναι... Και μένουν και μαζί. Ο αδερφός όμως δεν είναι εδώ. Και μένετε και μαζί κιόλας. Τότε είναι δυνατόν. Ωραία. Άρα λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο, εγώ την έχω πάρει για επισκευή, θα στη φέρω αύριο. Μην ανησυχείς. Εντάξει. Χρησιμοποιήστε τον. Είπε ο Γιώργος, ο Τάδε, πώς είναι ο αδερφός του. Να πείτε, είπε να πάμε στον γιατρό ή θα πάμε στον Τάδε γιατρό που είναι φίλος του γιού σου. Δηλαδή βρείτε έναν τρόπο. Ο άντρας που δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ είμαι το κόκκινο πανί, επειδή εγώ είμαι δίπλα. Είναι άδικη η ζωή, ξέρετε. Έτσι είναι. Κάποια παιδιά είναι τα κόκκινα πανιά, κάποια άλλα είναι τα παιδιά. Έτσι είναι. Σε όλες τις οικογένειες. Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν αυτά. Αν ζείτε από την κόρη σα, εγώ ο Θεό μου του έχει δώσει. Ξέρω τι σημαίνει. Ναι, δεν χρειάζεται να μην παίρνει αυτή την. Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε τόσο αδικούμενο. Αισθάνεστε ότι αδικείτε. Όχι, μη σας πούνε το δίκιο. Είναι πολύ άδικο αυτό που της έχει συμβεί για να έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει την δίκιο για τους άλλους. Δεν υπάρχει λόγο. Να προχωρήσουν, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, αυτές είναι βασικές κρυψώνες. Αν σας πει έχασα, εσείς ξέρετε ότι τα έχει βάλει στο κομμωδίνο του στο πορτοφόλι. Σας πει έχασα το πορτοφόλι και πάτε και τις παυρείτε, ανοίξτε το κομμωδίνο και τις πείτε. Να ρε μάνα, εδώ είναι το πορτοφόλι σου, αφού εδώ το βάζεις κάθε φορά. Να ξέρετε ότι την επόμενη φορά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το κρύψει εκεί, θα το κρύψει κάπου αλλού. Οπότε καλό είναι να αναλαμβάνετε εσείς ευθύνη για όλα. Δεν χρειάζεται να την κατηγορείτε όταν χάνει κάτι. Επίσης, καλό είναι να ενημερώνετε το κοινωνικό περίγυρο. Καλό είναι να προλαμβάνετε εντάσεις και εκνευρισμούς και να μην θίγεστε. Μην θίγεστε. Δεν έχει κανένα νόημα να θίγεστε. Έτσι, ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην ψυχική υγεία χρόνια, αλλά όταν ο πατέρας τους αρρώστησε και τους είπε κλέφτρα, κλαίγανε για μέρες. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά προσπαθήστε να μην θίγεστε. Δεν το κάνει επίτηδες. Εμένα είναι η μάνα μου και δεν θίγω. Ο γαμπρός όμως. Ναι, μην θίγεστε. Μην σας παίρνει πατριωτικά. Να θυμάστε πώς είναι το μυαλό της. Και να θυμάστε τις αρχικές φωτογραφίες. Λοιπόν, όλα αυτά που είπαμε είναι πιθανό να δημιουργήσουν επιθετική συμπεριφορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις παραμένουμε ήρεμοι και νυφάλοι, αποστασιοποιούμαστε συναισθηματικά. Ενημερώνουμε όποιον άλλο στο σπίτι, απομακρύνουμε ανθρώπους και αντικείμενα, παρέχουμε βοήθεια και ανακούφιση μπαίνοντας στην ιστορία. Προσπαθούμε να αποσπάσουμε την προσοχή με φαγητό, δραστηριότητα, τραγούδι, συνήθειες κτλ. Λαμβάνουμε προφυλάξεις, δεν ανταποδίδουμε ένα χτύπημα, αλλά προσπαθούμε να συγκρατήσουμε. Εντοπίζουμε την εταιρεία του εκνευρισμού. Πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Υπάρχει πάντα κάποιος λόγος που οι άνθρωποι εκνευρίζονται. Εάν το βρείτε νωρίς, δεν θα ξανασυμβεί. Παρατηρήστε το και θα το βρείτε ότι πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Και μαθαίνουμε τρόπους να προλαμβάνουμε. Για να πάμε και στα υπόλοιπα για να τελειώσουμε. Λήψη φαρμακευτικής αγωγής, λήψη τροφής, προσωπική υγιεινή, σεξουαλική διάθεση, άγγιγμα και χάπι. Και χάδι. Δεν θέλω να πάω τα χάπια μου. Πολύ συνηθισμένο. Εκεί προσφέρουμε μια ιστορία για διευκόλυνση. Ότι είναι φάρμακα για την καρδιά, για την οστεοπόρωση, τις βιταμίνες. Μας είπε ο γιατρός, μας είπε ο γιος σου να τα παίρνεις κτλ. Προσπαθούμε να αποσπάσουμε την προσοχή με φαγητό. Παρέχουμε θετικό κίνητρο, πάρε τα φάρμακά σου για να πάμε βόλτα, για να πάμε στα παιδιά, για τα λοιπά.
για να γίνει καλά. Αλλά από ό,τι έχουμε εκείνη τη στιγμή που δοκιμάζουμε λίγο αργότερα, δεν επιμένουμε να δούμε ότι εκνευρίζεται. Δεν έχει νόημα και να μην πάρει τα φάρμακά τη και να είναι εκνευρισμένη. Αφήστε την και τα παίρνει σε 20 λεπτά. Δεν χάνεται ο κόσμο. Σε συνεννόηση με τον γιατρό μα, καταφεύγουμε στη χορήγηση φαρμάκων με άλλον τρόπο. Μέσα στο φαγητά, σε γλυκά κτλ. Πολλές φορές οι οικογένειες επιλέγουν και τα δίνουν τριμμένα τα φάρμακα. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Βέβαια, τα φάρμακα δεν είναι για να τα παίρνουν τριμμένα. Τα φάρμακα έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες και συγκεκριμένο τρόπο λήψης. Εάν αποφασίζετε να το κάνετε αυτό, κάντε το σε συνεννόηση με τον γιατρό σας. Να ξέρει ο γιατρός σας πώς παίρνει τα φάρμακα η μητέρα, ο πατέρας, ο σύζυγος, η σύζυγος. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να κάνετε κάτι μόνοι σας, γιατί τα φάρμακα απορροφούνται με διαφορετικούς τρόπους. Εάν έχετε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει ότι θα τον δηλητηριάσει κάποιος ή θα του κάνει κακό, μην τα δίνετε με το φαγητό ή αν τα δίνετε, δώστε τα πολύ προστατευμένα, γιατί εάν τα ανακαλύψει θα σταματήσει να τρώει. Εντάξει. Δεν θέλω να φάω. Ορίζουμε συγκεκριμένη ώρα για το φαγητό που να είναι κατάλληλη για αυτόν που φροντίζουμε. Περιορίζουμε τα ερεθίσματα κατά την ώρα του φαγητού. Προσπαθούμε να αποσπάσουμε την προσοχή, εισάγουμε θετικό κίνητρο, δεν απευθύνουμε ερώτηση θέλεις να φας, αλλά απόφαση. Τώρα θα φάμε. Εάν δεν θέλει να φάει, το προτείνουμε να ξαναφάει αργότερα. Βρίσκουμε άλλες τροφές. Του αρέσει να τρώει γλυκά και δεν έχει ζάχαρο. Ας τρώει γλυκά. Μαγειρέψτε, βάλτε μετά στο φαγητό 3 κουταλιές μέλι, βάλτε στο μπλέντερ και δώστε να το φάει. Ανακατεύστε φαγητό με φρουτόκρεμα, με μπισκοτόκρεμα. Το σημαντικό από μία στιγμή και έπειτα είναι να τρώει. Όχι το τι τρώει, το αν τι γεύση έχει αυτό που τρώει. Περισσότεροι από εσάς θα πληρώνετε πολλά λεφτά για να πάτε σε ένα εστιατόριο και να φάτε μοσχαράκι με μέλι και φρουτάκια δίπλα. Έτσι. Δεν είναι άσχημο, μην αηδιάζετε. Είναι πιο αηδιαστικό ένα λιωμένο, αλυσμένο παστίτσιο από ένα αλυσμένο παστίτσιο που έχει γεύση μέλι. Έτσι. Δώστε ό,τι μπορούν να φάνε. Δώστε θερμίδες, δώστε τους τη δυνατότητα να κερδίζουν αυτά τα οποία χάνουν. Γιατί χάνουν τάχιστα. Και θα δείτε σε κάποια στιγμή ότι μπορεί να συνεχίσουν να τρώνε ή να περάσει μια περίοδο, μια-δύο εβδομάδες που να μην τρώνε καλά. Σε εκείνη την περίοδο θα χάσουν βάρος. Σημαντικό. Αυτό το βάρος, ό,τι και να κάνετε, πιθανότατα δεν θα το ξαναπάρουν εύκολα. Άρα, όσο το δυνατόν νωρίτερα εντοπίσετε το πρόβλημα και όσο το δυνατόν τροφοδοτήσετε με θερμίδες, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουν να χάσουν βάρος. Ναι. Πολλές φορές δεν τρώνε το βράδυ ή δεν τρώνε το μεσημέρι, αλλά τρώνε πρωινό. Εκείνη τη στιγμή που ξέρετε ότι τρώνε πρωινό, δεν είναι ανάγκη να φάνε γάλα με φρυγανιές και βούτυρο και μέλι. Ας φάνε αλεσμόνινο φαγητό από την προηγούμενη νύχτα. Ας φάνε γάλα με φρουτόκρεμα. Ας φάνε γάλα με μπισκοτόκρεμα. Γάλα με πρωτεΐνη. Επωφεληθείτε από τη στιγμή που θέλουν να φάνε και δώστε τους να φάνε. Αν αρνούνται να φάνε, ρωτήστε τον γιατρό. Με συγκεκριμένη αντικαταστατική αγωγή ή με βιταμίνες μπορεί να ανοίξει η όρεξη. Εάν δεν μπορούν να φάνε όμως, ρωτήστε τον γιατρό, ενημερώστε τον. Το πρώτο σημάδι που θα δείτε είναι ότι όταν πίνουν νερό, πνίγονται, στραβοκαταπίνουν. Εκεί σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σωστά η κατάποση. Εκεί αυξάνεται ο κίνδυνος για εισρώφηση και για λίμωξη του αναπνευστικού. Εκεί, εάν δεν το αντιμετωπίσετε, σιγά σιγά μπορεί να οδηγηθείτε και στο θάνατο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό, πρέπει να δίνετε σταθεροποιημένες τροφές, δηλαδή τα υγρά όχι, μπορείτε να βάζετε γέλι μέσα, μια σκόνη το κάνει ζελέ και με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να τρώει πιο εύκολα. Ακόμα και το νερό εκεί μπορείτε να το δώσετε στη μορφή ζελέ. Φτιάξτε ζελέ να δίνετε. Έτσι. Εάν όμως υπάρχει δυσκολία στην κατάποση, τότε ο γιατρός πιθανόν να σας προτείνει άλλους τρόπους σύντησης. Υπάρχουν προσωρινοί τρόποι σύντησης, όπως είναι ο ορεινογαστρικός σωλήνας, υπάρχουν και μόνιμοι τρόποι σύντησης, όπως είναι η γαστροστομία. Δεν είναι κακό, μην σκέφτεστε το ταμπού, είναι χειρότερο να έχετε έναν άνθρωπο σε μια καρέκλα, να κάθεστε από πάνω του και να του δίνετε με το ζόρι να πιει νερό και να φάει φαγητό, από το να κάθεστε στην καρέκλα και εσείς να το στηρίζετε με μια σύριγγα χωρίς να το καταλαβαίνει. Έτσι. Μην σοκάρεστε, δεν είναι ταμπού. Εκείνη τη στιγμή σημασία έχει ο άνθρωπος να τρώει. Και μην πιστεύετε ότι αν εσείς αφήσετε τον άνθρωπο να λέτε αυτό που λένε πολλοί, ότι αν έχει αποφασίσει να πεθάνει, ας πεθάνει. Δεν θα πεθάνει εύκολα. Ένας άνθρωπος από ασυτεία δεν πεθαίνει εύκολα. Πεθαίνει με πόνο,
πεθαίνει με κατεστραμμένο δέρμα, με κατακλύσεις, με πληγές. Δεν πεθαίνει εύκολα. Εντάξει, ό,τι κάνετε, το κάνετε για να ανακουφίσετε. Ακόμα και η σύντηση είναι ένας τρόπος να βοηθήσετε το σώμα όσο ζει, να ζει καλύτερα, να μπορεί να ανασυντήθετε, να μπορεί να το φοροδείτε. Τι τρώμε? Θρεπτικές τροφές, πρωτεΐνες, λευκόματα, πολλά λαχανικά και φρούτα, υγρά, χυμού, ζελέ, διάφορα κοκακόλες και αυτά, κυρίως το καλοκαίρι που υδρώνουν πολύ, έτσι. Χρησιμοποιείτε συμπληρώματα διατροφής όσο μπορείτε. Υπάρχει και ένα, για παράδειγμα, εκτός από τα μπουκαλάκια που μπορείτε να αγοράσετε στα φαρμακεία, υπάρχει ένα πρωτεϊνούχο κέικ, το οποίο είναι μια δουλειά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που φτιάχνεται από ό,τι περισσεύει από την παρασκευή του τυριού, από το τυρόγαλα. Είναι μια παγκόσμια πατέντα, είναι ένα πρωτεϊνούχο κέικ, το βρίσκεται στο ίντερνετ. Εμείς... Δεν θυμάμαι. Ναι, είναι ένα πρωτεϊνούχο κέικ που είναι μια πατέντα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εμείς το παίρνουμε, ας πούμε, και δίνουμε αυτό. Αντί για κέικ, δίνουμε αυτό. Σε κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα το κοιτάξετε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να το αγοράσετε, μπορείτε να το παραγγείλετε. Εντάξει, να πάμε λίγο και σε ένα πρακτικό ζήτημα που έχει να κάνει με το μπάνιο. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο γιατί δεν τους αρέσει κάποιος να τους γδύνει, κάποιος να τους μεταφέρει γυμνούς, κάποιος να τους βλέπει γυμνούς, κάποιος να παρεμβαίνει στο σώμα τους. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Έτσι. Επίσης δεν κάνουν μπάνιο γιατί παλιότερα δεν κάναν τόσο συχνά μπάνιο. Δεν κάνουν μπάνιο γιατί νομίζουν ότι κάνανε χθες ή ότι κάνανε το πρωί. Δεν κάνουν μπάνιο γιατί θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν μπάνιο μόνοι τους και δεν χρειάζονται κανέναν άλλον. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί είναι καθαροί. Έτσι. Αυτό είναι το αίτημά τους όταν αρνούνται να κάνουν μπάνιο. Σέβεστε την ανάγκη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην αξιοπρέπεια και στην ατομικότητα. Ένας τρόπος είναι να ενημερώνετε προκαταβολικά πολλές φορές, να ξεκινήσετε από το πρωί και να λέτε στις 5 θα κάνεις μπάνιο, όχι δεν θέλω να κάνω μπάνιο, θα λέει. Μετά από μία ώρα, στις 5 ώρα θα κάνεις μπάνιο, όχι δεν θέλω να κάνω μπάνιο. Άμα το κάνετε αυτό από το πρωί, τραβήξτε όλη την ένταση της αντίδρασης από το πρωί, όταν φτάσει η ώρα του μπάνιου η αντίδραση θα είναι μειωμένη. Το μπάνιο πρέπει να εντάσσεται στις καθημερινές δραστηριότητες, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποφύγετε την αντίδραση, άρα λοιπόν όσο πιο νωρίς το εντάξετε τόσο καλύτερα. Το μπάνιο μπορεί να συνοδεύεται με ένα θετικό κίνητρο, ότι θα έρθει ο γιατρός σε ένα θετικό κίνητρο, θα πάτε στα παιδιά, στα εγγόνια, θα βγείτε βόλτα κτλ. Και γι' αυτό εικόνα. Κάνουμε μπάνιο και μετά θα σε ξυρίσω και θα είσαι τόσο όμορφος και θα μυρίσεις ωραία και θα κάτσουμε αγκαλιά να δούμε τηλεόραση ή θα πάμε μια βόλτα, θα έρθουν τα εγγόνια, θα μυρίζεις όμορφα. Σκεφτείτε τρόπους. Το μπάνιο γίνεται στο μπάνιο, όπου φροντίζουμε το μπάνιο να είναι ασφαλές, δηλαδή. Δεν χρησιμοποιούμε την μπανιέρα, αυτή είναι το πιο επικίνδυνο αξεσουάρ στα ελληνικά σπίτια. Η μπανιέρα είναι το πιο επικίνδυνο σημείο στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να κάνετε μπάνιο στην μπανιέρα. Το κάνετε εκτός μπανιέρας, το κάνετε σε ειδικό αμαξίδιο ή σε ειδικό κάθισμα ή σε καρέκλα στη ή ακόμα και στη λεκάνη της τουαλέτας. Βοηθάτε τον άνθρωπο να πληθεί και μόνος του όσο μπορεί, να σας ακουμπήσει τα πόδια του, το στέρνο του, ό,τι θέλει. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας όμως. Μετά το μπάνιο προτιμάμε εύκολο χτένισμα, υδατικές κρέμες από κοσμητικό, ξυριστική μηχανή για τους άντρες και όχι ξηράφια. Και στη διαδικασία του μπάνιου είναι πολύ πιθανό, ειδικά όταν έχουμε επαγγελματίες φροντιστές, αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις παιδιών και αυτά, να παρεξηγηθεί αυτή η οικειότητα που δείχνει ο φροντιστής. Ή επίσης είναι πολύ πιθανό σε ανθρώπους με άνοια να δείξουν ότι έχουν σεξουαλική διάθεση, ότι έχουν ορμές. Πολλοί άνθρωποι με άνοια αυνανίζονται ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες, έτσι, και άντρες και γυναίκες. Και για να απαντήσω σε ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε την προηγούμενη φορά, μάλλον την προηγούμενη Δευτέρα, Τετάρτη, στο κέντρο της Πανόρμου που κάνουμε αυτή την ομιλία, δεν παθαίνει κανείς τίποτα με τον αυνανισμό. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο αυτό. Έτσι, γιατί με ρωτήσανε αν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι. Είναι ανάγκη για ατομικότητα, είναι μια βιολογική ανάγκη και πολλές φορές είναι και συναισθηματική ανάγκη. Είναι ανάγκη να τους χαϊδέψει κάποιους, να νιώσουν στοργή. Σκεφτείτε το, έτσι είναι. Από την πλευρά του φροντιστή βέβαια είναι ένα θέμα σαν σοκ και ταμπού. Δημιουργεί την ανάγκη να επεξεργαστείτε την πληροφορία. Όσο πιο εκπαιδευμένοι είστε, τόσο λιγότερο θα αντιδράτε. Δεν θα πάψετε να αντιδράτε, απλά θα αντιδράτε λίγο λιγότερο. Και πάντα πρέπει να σέβεστε την ατομικότητα. Πολλά πράγματα που εσείς θέλετε να κάνετε, εμείς είχαμε ένα κύριο, θέλαμε να το πλύνουμε τα δόντια μόλις ξάπλωνε στο κρεβάτι, δεν άφηνε να του βγάλουμε τα δόντια, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε άλλη δουλειά, απασχολούνταν με το σώμα του. Μετά από μία ώρα όμως μπορούσαμε να του βγάλουμε τα δόντια.
Εντάξει, και να τα βάλουμε στο ποτηράκι και να τα καθαρίσουμε. Θέλω να σας πω, τι μας έλεγε, έτσι μου το δώσω στοιχεία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μην παραβλέπετε την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να ασχοληθούν με το σώμα τους. Την έχουν σε όλη τους τη ζωή. Πολύ σημαντικό είναι το άγγιγμα. Το άγγιγμα είναι η πρώτη αίσθηση που αισθάνεται ένα βρέφος όταν έρχεται στον κόσμο. Οι ψυχαναλυτές λένε ότι ο χρόνος που παραμένει στην αγκαλιά της μάνας μετά τη γέννηση βοηθάει στην αυτοεκτίμηση και την ασφάλεια. Με το χάδι και το άγγιγμα εκρίνονται ενδορφίνες που είναι οι σωματικές, η φυσιολογική μας μορφίνη. Έτσι, είναι ορμόνες που δημιουργούν ευεξία. Με το χάδι κοινωνικά εκδηλώνουμε τη συμπόνια και απελευθερώνουμε συναισθήματα. Στις κηδείες αγκαλιάζουμε και κλαίμε, έτσι, με το άγγιγμα. Μεταδίδουμε ενέργεια. Υπάρχουν θεραπευτές οι οποίοι μεταδίδουν ενέργεια με το άγγιγμα. Μπορείτε να ηρεμήσετε κάποιον αγγίζοντάς τον. Μορφές θεραπείας υπάρχουν με το άγγιγμα και η φυσικοθεραπεία, η μάλαξη, ακόμα και αυτή βασίζεται στο άγγιγμα. Έτσι, το άγγιγμα παρέχει επιβεβαίωση, το άγγιγμα παρέχει ασφάλεια. Βλέπετε εδώ πώς μπορεί με το άγγιγμα ένας άνθρωπος να περπατήσει. Απλά άγγιγμα, γιατί παίρνει ασφάλεια, να καθοδηγηθεί να κάνει πράγματα. Τώρα, για να τελειώσουμε κιόλας, άλλα πράγματα σημαντικά είναι η επικοινωνία με ειδικό. Πρέπει να έχετε έναν άνθρωπο με τον οποίο να μπορείτε να μιλάτε και να συνεννοείστε. Το να μπαίνετε στη διαδικασία να επιλέγετε 15 γιατρούς για να διαλέξετε ποιος είναι ο καλύτερος δεν έχει κανένα νόημα. Βρείτε έναν γιατρό και μείνετε κοντά. Συνεννοείστε με συγγενείς ή με άλλους συγγενείς. Κρατήστε καλή σχέση με τον άνθρωπο που φροντίζετε. Πρέπει να μπαίνετε στη διαδικασία να διαχειρίζετε την απώλεια και αυτή η οποία θα προκύψει, αλλά και την τρέχουσα, αυτό το οποίο ζείτε κάθε μέρα. Πρέπει να το δουλέψετε αυτό σιγά σιγά. Ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σκληρό, η κατάσταση στην οποία έχετε μπει είναι πάρα πολύ επώδυνη, αυτό το οποίο έχει συμβεί στον άνθρωπό σας είναι πάρα πολύ άδικο, αυτό που έχει συμβεί σε εσάς είναι πάρα πολύ άδικο, αλλά είναι πραγματικό, οπότε πρέπει να το διαχειρίζεστε. Στη διαδικασία της φροντίδας πάρα πολλές φορές προκύπτουν ζητήματα δικά μας, σχέσεις με τους γονείς μας, σχέσεις με τα αδέλφια μας, σχέσεις με τον περίγυρό μας, πώς ανατραφήκαμε, προσδοκίες από το σύζυγο, από τη σύζυγο. Όταν αυτά τα πράγματα τσιμπιώνται, όταν αυτά τα πράγματα ξυπνάνε μέσα μας, εκτός από έντονα συναισθήματα που μπορούν να μας βοηθήσουν πολύ να κατανοήσουμε τι ακριβώς πρέπει να δουλέψουμε, μπορεί να προκαλέσουν και την αίσθηση του κενού. Το κενό είναι μια υπενθύμηση ότι εκεί κάτι υπάρχει. Αυτό το άδειασμα που νιώθετε ορισμένες φορές, κάπου χρειάζεστε φροντίδα. Κάτι υπάρχει το οποίο έχει κινητοποιηθεί. Καθορίζουμε προτεραιότητες όταν φροντίζουμε. Πολλές φορές προτεραιότητα μπορεί να είναι να φροντίσουμε τα παιδιά μας αντί για τη μάνα μας. Και ζητάμε βοήθεια. Πάντα ζητάμε βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ζητάμε βοήθεια. Δεν είστε μόνοι σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν άλλοι 200.000 άνθρωποι που πάσχουν από άνοια στην Ελλάδα μόνο. Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες οι οποίες ταλαιπωρούνται. Υπάρχουν χιλιάδες φροντιστές οι οποίοι έχουν τα ίδια ερωτήματα που έχετε κι εσείς. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν, όπως η εταιρεία Alzheimer. Υπάρχουν επαγγελματίες υγείας οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είναι καταρτισμένοι, αξιοποιήστε τους. Ζητήστε βοήθεια από συγγενείς, από φίλους, ζητήστε βοήθεια ακόμα και από συμπάσχοντες. Υπάρχει τρόπος να βρείτε λύση, αρκεί να σκέφτεστε ότι είναι σημαντικό να ζητήσετε βοήθεια. Όσο πιο καλά μπορέσετε να καταρτιστείτε στα θέματα της φροντίδας και το χειρισμό των ανθρώπων με άνοια, τόσο καλύτερη φροντίδα θα δίνετε. Και πάντα θα σκέφτεστε ότι απέναντι σας έχετε έναν άνθρωπο. Και ότι αυτός ο άνθρωπος θα παραμείνει εκεί και είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εσείς και αυτός, δύο άνθρωποι. Από την αρχή έως το τέλος αυτής της συνύπαρξης, αυτής της σχέσης φροντίδας, έχετε σημασία και οι δύο ισότιμοι σας. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις. Έχω φοβερή αντίδραση σε σημείο που τα μαζίζει.
Ωραία, άρα το ερώτημά σου είναι ότι έχετε. Αντιμετωπίζετε, αυτό που λέτε ουσιαστικά είναι ότι έχετε ακολουθήσει το πρόγραμμα της, της καθημερινότητας, το οποίο σας έχει βοηθήσει. Αντιμετωπίζετε αντίδραση όταν αποφασίζετε να βγείτε βόλτα και πρέπει να του φορέσετε παραπάνω ρούχα. Επαναλαμβάνω για να ακούσουν και οι άλλοι. Όταν πρέπει να φορέσει παραπάνω ρούχα, αντιμετωπίζετε αντίδραση όταν πρέπει να τον ξυρίσετε και όταν θέλετε να του πλύνετε τα δόντια. Είναι όμως όταν θα πρέπει να κρυφθεί. Μπράβο. Εκεί λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αντιμετωπίζετε πρόβλημα όπου έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με το άτομό του. Σε πράγματα τα οποία αισθάνεται απειλούμενος, στα οποία αισθάνεται ότι μπορεί να τα κάνει μόνος του ή τέλος πάντων δεν θέλει κάποιος άλλος να του καθορίζει τι θα κάνει. Αυτό ως βάση είναι λογικό. Και εσάς, άμα σας έπαιρνα τώρα και σας έλεγα τώρα θα σας πλύνω τα δόντια, θα μου λέγατε όχι. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι λογικό. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Πρέπει να βρείτε τον τρόπο να τον ξεγελάσετε. Αυτό που είπατε με τα σκουλικάκια, με να βγάλουμε τα σκουλικάκια από τα δόντια μας, είναι ένας τρόπος να τον βοηθήσετε. Βεβαιωθείτε ότι του αρέσει η γεύση της οδοντόκρεμας. Μπορείτε να πάρετε για παράδειγμα παιδική οδοντόκρεμα. Μπράβο. Έχετε πάρει παιδική οδοντόκρεμα. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά μπαίνετε στον τρόπο του. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια. Δηλαδή μακάρι αυτό να είναι το πρόβλημα. Ως προς το ξύρισμα, δοκιμάστε την πιθανότητα, αν έχετε ξυριστική μηχανή, αν θέλει να το κάνει μόνος του ή να μην το κάνετε. Ναι, αν θέλει να το κάνει μόνος του ή να μην γίνεται. Μισό λεπτό. Ωραία, και σιγά σιγά, και σιγά σιγά κόβεται όλο και περισσότερο. Ναι, αυτό το σημείο που έχετε φτάσει είναι πάρα πολύ καλό σημείο. Όσο μπορείτε εσείς με αυτή την τεχνική να αντιμετωπίσετε και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν, μπορείτε. Ιδάλλως, μέχρι εκεί. Ναι. Αυτό είναι μία αντίδραση την οποία την έχει ως χαρακτήρας. Αυτός ο περιορισμός είναι μέσα στα πλαίσια. Βέβαια. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ως προσωπικότητα και ως χαρακτήρας κάποιος να είναι εύκολα, να θυμώνει εύκολα, να φωνάζει, να υψώνει τόνο φωνής. Ναι. Αν το έκανε αυτό σε όλη του τη ζωή, δεν το έκανε. Εάν δεν το έκανε σε όλη τη ζωή, είναι ένα σύμπτωμα της άνοιας, ένα σύμπτωμα το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ κάνω κουμάντο στην εαυτό μου, εσύ γιατί ασχολείσαι και δεν θέλω να ασχολείσαι. Είναι η ρόλη του κατάσταση. Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθείτε, γι' αυτό είπαμε ότι προσπαθείτε όσο μπορείτε να μην εκνευρίζετε. Θα σας ρωτήσω. Πώς? Δεν ξέρω τώρα αν επιμειώνει την ίδια την άνοια, αλλά γενικότερα όταν έχετε έναν άνθρωπο που είναι διαρκώς σε ένταση, σε διέγερση και σε αντίδραση και σε διαμάχη, φαντάζομαι ότι δεν βοηθάει, δεν λειτουργεί ευεργετικά. Να απαντήσει και η κυρία που δεν έχει ρωτήσει και μετά εσείς. Γενικότερα το σταυρόλεξο δεν είναι μέθοδος νοητικής ενδυνάμωσης. Γιατί τα σταυρόλεξα είναι συγκεκριμένες οι λέξεις, τις οποίες τις μαθαίνουν, γιατί κάθε άνθρωποι που λύνανε σε όλη τη σπουδή σταυρόλεξα, ναι. Τα ξέρουν. Πλέον τα λύνουν έτσι. Το σουντόκου είναι πιο εύκολη λύση. Σουντόκου. Η μπυρίμπα είναι εύκολη. Η ξερή. Τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια, ακόμα και το τάβλι. Είναι εύκολοι τρόποι, διασκεδαστικοί και είναι μέθοδοι ενδυνάμωσης γιατί απαιτούν σκέψη και διαδικασία. Αφήστε το. Αφήστε το γυρίζει. Δεν αφήνει και το κάνει. Όμως, εντάξει, δεν τη λέει. Το κατάλαβα, αφήσατε και κέρδισε. Εδώ υπάρχουν
μην τον αφήνετε, μην τον αφήνετε τόσο φανερά. Φροντίστε να κερδίζει ή να παίζει καλύτερα από εσάς πριν εκνευριστεί. Άμα εκνευριστεί και το δείτε να εκνευρίζεται και μόλις το δείτε να εκνευρίζεται, τον αφήσετε να κερδίσει, το καταλαβαίνει. Χαζός δεν είναι. Ανοϊκός είναι. Χαζός δεν είναι. Ναι. Πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Θέλετε να ρωτήσετε. Να ρωτήσω κάτι. Εκνευρισμό έχουμε από το πρωί στο βράδυ το σημάδι, το είπαμε. Ναι. Όμως, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Έρχεται. Και ενώ έχουμε και σήμερα, είναι σαν. Έτσι. Έρχεται. Τώρα σήμερα είναι Δευτέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ το ξέρω. Όχι. Δεν είναι ένα άνθρωπο. Πάει στην κουζίνα και έρχεται. Και μου λέει τώρα σήμερα είναι Δευτέρα. Εκεί όμως κολλάει. Το κοιμάζει να το πείτε, ναι. Να πέσει τα φτιάρα με κάτω. Εσείς γιατί τα παίρνετε όλα τόσο λογικά. Μόλις το δείτε να έρθει, θα το πείτε Δευτέρα είναι σήμερα. Δοκιμάστε το. Γιατί κολλάνε. Ένας καθηγητής μου στο Ιστιτούτο της Ψυχιατρικής στο Λονδίνο μου έλεγε ότι όταν συμπληρώνουμε το mini mental που παίρνουμε κάποιες ερωτήσεις, να μην κοιτάμε μόνο τις απαντήσεις που δίνουν, αλλά να ψάχνουμε αν θέλουμε μετά και γιατί δίνω αυτές τις απαντήσεις. Μπορεί ένα άλλο να κολλάει ότι είναι Δευτέρα. Ένα άλλο σου του ρωτά την ημερομηνία και σου λέει είναι 1968. Καλό είναι να ψάξει να δει τι έγινε το 68. Γιατί έχει κολλήσει τότε. Ψάξει τον να το πείτε. Δευτέρα τι σημαίνει. Δευτέρα για αυτόν τον άνθρωπο σημαίνει ότι πρέπει να ντυθεί και να πάει στη δουλειά του. Εγώ να συμφωνήσω δηλαδή σε αυτό. Ναι, αλλά τι σημαίνει Δευτέρα. Δευτέρα σημαίνει ότι πρέπει να ντυθεί και να πάει στη δουλειά του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει Δευτέρα. Δευτέρα είναι αρχή τη εβδομάδα. Είναι όλε οι δουλειέ που πρέπει να γίνουν. Βεβαίως. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο λόγος για να μην θυμώνετε μαζί του. Ναι. Θυμάται τι έφαγε, αν έφαγε το μεσημέρι. Όχι. Θυμάται άλλους ανθρώπους στη ζωή της. Ναι. Μπορεί να κάνει μια δουλειά μόνη της, να ντυθεί, να ξεδυθεί. Ναι, μπορεί να βάλει τρία από κάπου. Εντάξει, όπως μπορεί να λειτουργήσει. Ναι. Ωραία. Όταν αρχίσει και δεν κάνει αυτά τα πράγματα, τότε θα καταλάβει ότι είναι το τελευταίο στάδιο. Ακόμα και αν είναι στο τρίτο στάδιο αυτή τη στιγμή, θα είναι στην αρχή του τρίτου στάδιου. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία σε ποιο στάδιο είναι. Σημασία έχει τι είδους φροντίδα χρειάζεται πάντα. Και τι είδους προσέγγιση χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ όχι απαραίτητα. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν επειδή έπεσαν και έσπασαν το πόδι τους και να πεθάνουν στο ξενοδοχείο. Άλλοι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους μπορεί να καούν γιατί βάλανε προσπάθησαν να μαγειρέψουν. Άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιά, από εγκεφαλικό, από ζάχαρο, από φυσιολογικά αίτια στον ύπνο τους. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Υπάρχει κάποιος πρακτικός τρόπος για να ξεπεράσουμε το κόλλημα, την εμβολή με ένα ρούχο? Δηλαδή, εμένα φοράει να αγοράσετε πολλές ίδιες ζακέτες. Επίσης, ένας τρόπος είναι να εξαφανίσετε αυτή τη ζακέτα για πάντα. Καλή ερώτηση όμως. Γιατί σας πειράζει που φοράει την ίδια ζακέτα? Γιατί άρα ο τρόπος όταν λερώνεται και δεν θέλει να το βγάλει γιατί είναι δικό του και του αρέσει, είναι να του πάρετε δύο ίδιες. Αλλά ο λόγος του δεν έχει να κάνει με τη ζακέτα συγκεκριμένη. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει έλεγχο των πραγμάτων του. Είναι δικά του, δεν μπορείτε να το παίρνετε εσείς και να μην ξέρετε πού πάνε τα πράγματά του. Αυτό είναι η αιτία. Δώστε του κάτι άλλο, να δείτε ότι θα αποζημιωθεί. Δίνω εναλλακτικές, δύο-τρεις εναλλακτικές, ας πούμε, και δύο που φοράγε. Ναι. Αν το αλλάξει, γιατί είναι στο καθαριστήριο το προηγούμενο, μετά πάλι υπόλοιπο με το επόμενο. Άρα λοιπόν πάρτε ίδια πράγματα. Δοκιμάστε. Έχουμε το φαγητό που λέγαμε πριν, εγώ βρήκα μια πολύ καλή λύση. Να έχω πάνω στο τραπέζι μονίμως χαλβά, αυτό το επιστήσιμο. Μπράβο. Γιατί ήθελε συνέχεια να τρώει, ξέρω εγώ, χαλαμαρίτσες που δεν της πρόσφεραν κάτι. Με το χαλβά βρήκα κάτι που είναι γλυκό και της αρέσει. Είναι μόνιμο πάνω στο τραπέζι και όλη την ώρα που θέλει κάτι γλυκό, τρώει τουλάχιστον ένα γλυκό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Επίσης, πολλοί άνθρωποι πούμε, που έχουν ζάχαρο, σου λέει μπαίνει στο ψυγείο και τρώει τα πάντα. Έχουμε ανθρώπους που σου λέει ότι ανοίγει το ψυγείο και τρώει το κοτόπουλο, το κατεψυγμένο κοτόπουλο. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν. Οπότε η πρώτη εντολή είναι μη βάλετε στο ψυγείο κατεψυγμένο κοτόπουλο. Πρώτα απ' όλα, έτσι. Μη βάλετε τίποτα στην κατάψυξη. Και επίσης γεμίζετε το ψυγείο με βρασμένα φρούτα και με βρασμένα λαχανικά και με φρούτα. Οπότε όταν τρώει ακόμα και ζάχαρο να έχει, να φάει κολοκυθάκια πλέον. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μισό λεπτό να ρωτήσει η κυρία γιατί έχει ρωτήσει πολλές φορές. Όταν θα έχει πρόβλημα να συνεχίσει τη σκέψη, πολύ στο λόγο, είναι καλό να το βοηθάμε αφού ξέρουμε, έχουμε καταλάβει τι θέλει, ή να τον αφήνουμε να δουλεύει το μυαλό του. Μπορείτε να τον αφήνετε μέχρι το σημείο που θα δείτε ότι εκνευρίζεται. Εκεί πρέπει να τον βοηθήσετε. Ναι, μπορείς να τον βοηθήσετε. Ναι, αλλά όχι με την ταχύτητα και το ρυθμό εκδήλωσης του Αλτσχάιμερ. Στην αγκιακή άνοια, επειδή η αγκιακή άνοια συνοδεύεται πάρα πολλές φορές από ισχυλικά επεισόδια, είναι πιο ξεκάθαρες οι μεταβάσεις, οι επιδεινώσεις. Εντάξει, δηλαδή με ένα μικρό ισχυλικό επεισόδιο, με ένα ισχυλικό επεισόδιο, μπορείς να καταλάβετε την επιδείνωση πιο εύκολα. Αλλά εξελίσσεται όπως και... Εάν προχωρήσει πάρα πολύ, δεν είναι απαραίτητο να εξελιχθεί, μπορεί να μείνει και σε ένα στάδιο μόνο. Να κάνει με τη φροντίδα. Το Αλτσχάιμερ είναι μία μορφή άνοιξη. Και πώς ξέρουμε ποιος έχει Αλτσχάιμερ? Δεν το ξέρετε, εσείς το ξέρουν οι ίδιοι. Κάποιες φορές το ξέρουν, κάποιες φορές όχι. Κάνουμε μαγνητικές, κάνουμε οξονικές, κάνουμε νευροψυχολογικές δοκιμασίες. Πολλά πράγματα για παράδειγμα μπορούμε να τα δούμε από νευροψυχολογικές διαδικασίες. Ξέρουμε για παράδειγμα τι πειράζεται όταν έχουμε με το κοκοταφική άνοιξη, δίνουμε ένα τεστ αν αυτό έχει. Μεγάλο σκόπο, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεταποκοταφικά στοιχεία. Ναι, είναι σημαντικό να έχετε έναν γιατρό που να παρακολουθεί την εξέλιξη. Και επίσης, ακόμα καλύτερα, είναι ο γιατρός, δεν είναι εύκολο, το ξέρω. Ο γιατρός να παρακολουθεί τον άνθρωπο στο περιβάλλον του. Γιατί αν. Γιατί η διαδικασία του παίρνω τον άνθρωπο μου και τον πηγαίνω στο γιατρείο, ο άνθρωπος για να πάει στο γιατρείο, όχι μόνο φορτίζεται, συγκροτείται. Συγκροτείτε, έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που δεν τρώνε μόνοι τους ή που δεν μπορούν να κατευθυνθούν στο σπίτι, όταν τους βγάλετε έξω σε κοινωνικό περιβάλλον που υπάρχει και η πίεση του ότι πρέπει να σταθώ καλά, κάθονται πιο καλά. Αυτό παθαίνουν και στο γιατρό πολλές φορές. Δίνουν δηλαδή παραπάνω καλύτερες εικόνες από αυτές που συμβαίνει στο σπίτι. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι δεν είναι παρά μόνο σπάνιες μορφές προϊερωτικής άνοιας. Ξέρουμε ότι έχουν κληρονομικές. Ναι. Χωρίς αυτό να είναι αποδεδειγμένο. Να καταρρύψει το σκορ. Γιατί εμένα και η μέρα μου είναι πίτια ναι, δεν είναι απαραίτητο αυτό το χαρακτηριστικό της κληρονομικότητας. Μπορεί να είναι και ένα σωρό πράγματα. Αν ξέραμε πώς προκαλείται και γιατί προκαλείται αυτή η νόσος. Μα τι θα δεχτείς μέσα στα 15 χρόνια. Στην ηλικία. Η πρώτη της αδερφής στα 58, περάστε πολύ. Η μητέρα μου ξεκίνησε στα 68, τώρα 74. Ναι, κοιτάξτε, τώρα από τη στιγμή που έχετε μια προγειωρωτική εμφάνιση που πιθανό να υπάρχει κάποιο στοιχείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει κι εσεί. Αν αυτό σα είναι σημαντικό. Μπορούμε να κάνουμε μια σχολή, αλλά επειδή εγώ είμαι από την επαρχία και του αγγλικού δώρου για εσένα, είναι η τέταρτη οικογένεια. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πιο συχνέ εμφανίσει στι άλλε από ό,τι υπήρχαν πριν από 40 και 50 χρόνια. Αυτό σημαίνει για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι γερνάνε περισσότερο, έτσι. Πιο πολλοί άνθρωποι γερνάνε. Δεύτερον, έχουν αλλάξει και οι συνθήκες ζωής. Δεν έχουμε την επαφή που είχαμε με τη φύση, δεν έχουμε τον υγιεινό τρόπο ζωής, δεν έχουμε πράγματα που πιστεύουμε ότι βοηθούν στην πρόληψη, δεν τα έχουμε πλέον. Και τρίτον, και πιο σημαντικό, γερνάνε και άνθρωποι οι οποίοι πριν από 50 χρόνια δεν θα γέρνανε. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι πριν από 50 χρόνια θα ήταν 40 χρονών και θα παθαίνανε ένα έμφραγμα, θα πεθαίνανε. Τώρα δεν πεθαίνουν. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν γερνάνε άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι. Και στην αρρώστια του επάνω είναι πιο ευαίσθητοι στο να πάθουν άλλο. Και γι' αυτό λέμε κιόλας ότι αυτοί που είναι πάνω από 95, το 50% συνήθως νοσεί. Ναι. Μιλάει ένα πάρει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Είναι ερείπιο γιατί τον δείχνει ψυχολογικά. Δηλαδή, λέει η κατάσταση
κρίση, την τούτη, την κύρη, όλα και τον ρίχνει ψυχολογικά. Όμως θέλει να φάει. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Πηγαίνετε μαζί, πάτε τους και τους δύο και πηγαίνετε έξω να φάτε. Ναι. Βγάλετε τους από αυτό το νοσηρό περιβάλλον. Πιθανότητα ο αδερφός του βρίσκεται σε μια κατάσταση που βλέπει μόνο ειδήσεις. Η κρίση είναι πραγματική, υπάρχει γύρω μας, αυτό συζητάει. Πάρτε τους και κάντε κάτι άλλο. Να μην πηγαίνει. Όχι, να πηγαίνει, αλλά πηγαίνετε μαζί με τον αδερφό και τον ίδιο, πηγαίνετε κάπου αλλού. Δεν πάει εκείνος. Εκείνος δεν πάει. Είναι πολύ άσχολος, είναι αυτό, δεν πάει. Αν όμως μεταφέρει όλα τα κάνει που έχει. Αυτό όμως ξέρετε κάτι, αυτό το έκανε όλη του τη ζωή. Δεν το κάνει τώρα. Όλη του τη ζωή έτσι κάνανε. Να είστε σίγουροι. Από τη φροντίδα και από την νοητική ενδυνάμωση και την φαρμακευτική μεθόδους, εξαρτάται βέβαια και από την κατάσταση της υγείας. Υπάρχουν συγκεκριμένα σήματα στα μεταβολικά κατηγορικά νοσήματα, τα οποία είναι καλοί παράγοντες. Όταν κάποιος πάσει από αυτά, η νόσηση μπορεί να εξελίσσεται πιο γρήγορα. Τι να σας πω, 7, 10, 12 χρόνια, δεν μπορώ. 12 χρόνια. Ναι, 12 χρόνια. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο τελικό στάδιο και είναι 7-8 χρόνια στο τελικό στάδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στο τελικό στάδιο και μετά από 2 χρόνια πεθαίνουν. Από ιζόρυξη. Καταλάβατε, από κατακλείσεις μπορεί να πεθάνουν. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτά τα χάπια βοηθούν σε τίποτα. Τα χάπια, οι έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθούν στην καθυστέρηση. Και πάση περιπτώσει, εφόσον δεν υπάρχει θεραπεία, αν αυτά είναι, αυτά είναι. Απλά βοηθάει πάρα πολύ. Και η νοητική δυνάμωση, οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Για την πρόληψη δεν με ρώτησε κανένας. Είστε σίγουροι ότι ξέρω. Αυτό σας ρώτησα εγώ ότι μπορούμε να κάνουμε. Για εσάς, μπορείτε να τρώτε, να τρώτε πολλά λαχανικά και φρούτα, να μειώσετε το κρέας, να πίνετε κανένα ποτηράκι κρασί, να κάνετε βόλτες στη φύση, να αθλείστε, να πηγαίνετε καλά με τους φίλους σας, να μην να ακούτε πάρα πολλές ειδήσεις και παθαίνετε κατάθλιψη. Αυτά που κάνανε οι προγονείς μας. Όταν σε πει ο γιατρός σας. Να ρωτήσω κάτι. Είχαμε ακούσει από κάτι έρευνες τέλος πάντων Αμερικανών επιστημόνων ότι το μη τροπονωμένο κούπι ροκαρίδα βοηθούσε τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι' αυτό. Εμείς από την αλήθεια το χρησιμοποιούσαμε στη μαμά μου. Νομίζουμε ότι έκανε δουλειά. Αν νομίζει, δεν έκανε χρησιμοποιήσουμε. Ό,τι νομίζετε, χρησιμοποιήστε. Όπως επίσης εξαιρετική βελτίωση είδαμε με τις ενέσεις βιταμίνες B12. Ναι, αυτό είναι ο πρώτος τρόπος παρέμβασης. Μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το θέμα της πρόληψης, το να κάνει κάποιος κάποιες εξετάσεις, ας πούμε τη β12, το φιλικό οξύ. Μπορείτε να κάνετε ό,τι εξετάσεις θέλετε. Το θέμα είναι το εξής. Ξέρουμε επίσης και πιθανότατα να μπορεί να διαγνωστεί από εξετάσεις του DNA, από διάφορες μορφές. Ότι μπορούμε να ξέρουμε ακόμα και νωρίτερα, πριν κάποιος εκδηλώσει την άνοια, ότι είναι υποψήφιος, ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδηλώσει άνοια ή τα πρώτα συμπτώματα. Το θέμα είναι γιατί να το κάνεις. Γιατί δηλαδή να μάθεις. Δηλαδή αν είναι τα 12, είσαι χαμηλά επίπεδα. Εντάξει, ναι, αλλά αν πάρει 45 σου και σου δείξει τα 45 σου, εσύ είσαι προδιάθεση σε 20 χρόνια να εμφανίσεις άνοια, πρώτον δεν ξέρεις να τα ζήσεις 20 χρόνια. Δεύτερον, να σου δώσω αυτή την πληροφορία για ποιο λόγο, για να μην μπορείς να βρεις δουλειά. Για να μην μπορείς να ασφαλιστείς, για να μην μπορείς να κάνεις τίποτε στη ζωή σου. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Θεωρητικά δηλαδή θα ήταν ανήθικο. Όσον αφορά το DNA, εντάξει, αλλά αν κάνεις με τη β12, ναι, πρόληψη ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η πρόληψη είναι πάντα καλή. Στη διατροφή σου ή αν δεις το φιλικό οξύ. Η πρόληψη είναι πάντα καλή. Αυτά θα συνδέσουν με έναν γιατρό. Αλλά το DNA είναι όμως ένα γιατρό. Νομίζω ότι θα ξεπεράσει την ώρα. Ναι, να ρωτήσω λίγο κάτι. Υπάρχει κάποιο επίδομα για τους φροντιστές. Όχι.